Εξακολουθήστε να μην βάζετε λεφτά στην ομάδα σας, παρά να λέτε διάφορα πράγματα για τους αντιπάλους που δεν ισχύουν, συγκεκριμένα για εμάς. Και πάντα, ποια θα είναι η κατάληξη? Η Αγγουροκολοκύθα. Έχουμε Άκη, έχουμε μια πιο μεγάλη, αλλά είναι για το τέλος του πρωτάθλημα. Τη μάνα. Ναι. Αυτό είναι το παιδί της μάνας της Κολοκύθας. Ακουμάνα. Αυτό το φέρανε από Λιβαδιά, νομίζω. Ναι. Σαν τα παλικάρια το κουβαλάγανε αυτό. Βέβαια. Τι, και τα άλλα τα παλικάρια. Τι, Στράκη. Πονάγανε τα παλικάρια. Τι, Στράκη, θα μας φέρει. Από εκεί θα έρθει η μάνα. Τα άλλα τα παλικάρια, πονάγανε, ρε. Δεν ξέρω. Από τη Λιβαδιά στα παλικάρια. Μπορεί. Ρε, πονούν τα παλικάρια. Που λέτε. Τι που λέμε, μαζευτούμε. Έτσι, Ολυμπιακός. Εγώ. Τι είναι αυτό που μου έχει κάνει. Με στο λιμάνι. Δεν θα μαζευτούμε. Όχι, και έτσι. Η εκπομπή θα βγει έτσι. Και τι ξυρίστηκα, ρε. Λοιπόν, θα μαζευτούμε, λέγει. Ωε, 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 ωε. Είσαι αρρωστιά, Ολυμπιακέ. Βγάλε ένα τηλέφωνο, ρε. Ναι, πάμε. Πάμε σε μια γραμμή, θα πούμε πιο μετά. Τι να κάνει. Δεν έχουμε τηλέφωνα. Έχει τι να κάνει και ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Με ποιο να μιλήσω, τι λόγια να πω. Ρε, να μαζευτούμε. Όχι, ρε, αγγίες. Όχι τώρα πάλι. Ωραία, φεύγω, εγώ με το μηχανάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τα αγγίες. Τι εμπρός, ρε, και εμπρός. Ο στρατός, τι εμπρός. Λοιπόν, να έρθει το παιδί να πάρει την Κολοκύθα, να την βάλει στην άκρη. Ποιο παιδί? Ο αυτός που θα πάρει τηλέφωνο. Τι. Εμπρός. Πάλι. Ας πέφτουν οι γραμμές. Εντάξει, έλα, σου, εγώ πάω στούντιο. Εσύ πας? Θα κάτσε εδώ. Εγώ πάω στο γιατρό. Εσύ θα κάτσε εδώ. Κοίτα, είναι Χριστούγεννα. Είναι Χριστούγεννα. Τα είναι. Είναι το δώρο του πρώτου γύρου. Το δώρο του πρώτου γύρου. Για όλους τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και για όλους τους συκοφάντες του αντικειμένου, έτσι. Του πόθου. Ναι. Πότε θα μαζευτούμε όμως τώρα. Και έδωσε και το. Ακούσα, έχει. Έστειλε γράμμα και στο Κοντονί, λέει το. Άντε, ρε. Ναι, για τον Ατρόμ, το ξέρω. Τι να γίνει εκεί. Άκου τώρα εδώ τα γελία πράγματα. Οι άλλοι μπήκαν με ακόντια μέσα, με κουκούλες, με αυτά, με όλα. Για να παίξει ένα βιντεάκι να δούμε πώς θα μπούμε. Κάτσε, πες ρε τώρα κανονικά. Τα έχεις κάνει τα άσχη. Πάμε, έλα. Ρε, Άκη, έλα, δύο βήματα. Δεν είναι σωστό, δεν είναι εκπομπή. Πήτα το ποταμάκι, πήτα το ποταμάκι. Άντε, να... Έλα, πάμε. Έλα, μάγκες μου. Δύο άτομα. Για να πάτε τι. Κάτσε να τη μεταφέρω έξω λίγο. Βαριά τα εκεί. Βγάλε έξω το λεξικολικό. Έλα, πες απαγανάκτησες. Έλα, ζηλιάρι, μόλις μιλήσει κανείς άλλος. Μα μιλάει τώρα ο σκηνοθέτης, επιτρέπετε. Σκηνοθέτης είναι. Ο Πλησίμ. Τι έγινε τώρα με το... Τι φοβάσαι, μη χτυπήσει. Όχι, την έδωσα στον όνομα. Έλα, να πες καλησπέρα. Γεια χαρά, μαγκές. Εμπρός. Εδώ τα ζιμπλάγκα, αλλά όλα... Πάμε κατευθείαν στα τηλέφωνα, τα με έκανε τώρα. Περίμενε, ποια τηλέφωνα, το έχει γίνει πανικό. Έχουμε παίξει παιχνίδια, τέτοια έχουμε κάνει. Λέγεται έχει κάνει η ομάδα, Τάκη. Σε παρακαλώ, πάμε, πάμε, έλα. Καταρχήν να αρχίσω από τον μπάσκετ, Τάκη. Από πού? Επειδή έγινε. Ό,τι είχαμε πει άλλα. Κάτσε λίγα και να το. Πάλι από γιατί πήγα να μα στήσω, το ξέρει. Τι πήγα να μα κάνω. Για αυτή τη διαιτησία. Τι έκανε. Επειδή έχει Ολυμπιακό απουσίε, βρήκα την ευκαιρία 100-0 ει βάρο του Ολυμπιακού η διαιτησία με αρχικό τον Κόντα. Ωραία. Δεν τα καταφέρανε, κερδίσαμε. Ναι, ξέρεις γιατί, σου λέει πάλι δύο ήτους πίσω Ολυμπιακό και να χάσει πανέκο, σου λέει πάλι πρώτος, κατάλαβε. Ναι. Άσε με, σου λέω, έχω κάνει να χτίσει. Ωραία. Τι κάναμε τώρα. Ας στείλουμε καμιά επιστολή κι εμείς. Ας στείλουμε. Να σου πω. Έλα. Από την Παρασκευή μέχρι τώρα τι κάναμε. Τι είχαμε. Ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Όλα αυτά, ε. Ναι. Μπάσκετ. Δύο νίκες, μία στην Πηλαία. Κάτσε ξύλι και περίμενε με την Πηλαία. Μια και θες να σας πω. Και βόλεϊ, αρχικά πάμε. Εδώ έχουμε κάνει 15-15 κολοκύθες, έχεις φέρει τώρα όλο το, όλο το ποστάρι. Το δώρο του. Α, το δώρο. Στο τέλος πρωταθλήματος θα φέρουμε τη μάνα, από την Κομωτινή. Άντε, ρε. Ναι. Μεταλλικά. 6 μέτρα. Μεταλλικά. Έχει δύο ροφή. Τι δύο ροφή, κολοκύθα. Όχι, ρε. Ανταλλικά. Α, ανταλλικά. Ναι. Και τι δουλειά έχει ο δεύτερος όροφος.
Ναι, ψωμένοι θα είναι, δεν είναι στα πλάγια. Α, δεν είναι εξάπλα. Ναι, όχι, ακουμπάει πάνω. Δεν κάθεται εξάπλα με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή και να κάτσουν από πάνω, δηλαδή και οι ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, τι. Δεν νησιώνουν, δεν κάθεται, δεν τζαπλώνουν. 15 σερή νίκες Ολυμπιακός, 8 νίκες εκτός έδρας και 7 στο Καραϊσκάκη. Τώρα θα είναι το αντίθετο. 8 στο Καραϊσκάκη και 7 έξω. Τι έχει γίνει τώρα, τώρα πάμε το επόμενο στοίχημα 15 στα 15, έτσι. Ναι. Το επόμενο στοίχημα ποιο είναι, τα... 16 στα 16. 16 έχουμε τη Σόλη, το 5. Ναι. Δηλαδή παίζουμε με Πανιόνιο και μετά με Λεβαδιακό, πάει ναι, και αυτό με το Λεβαδιακό. Πάμε στις 18, στις 17. Ναι. Ωραία. Και μετά θα σπάσουμε ένα άλλο παγκόσμιο ρεκόρ του... που είναι μέχρι τώρα. Της Μπενφίκα με τον Εουσέμπιο όμως. Εουσέμπιο. Το Μαύρο Πάνθυρα. 23 νίκες σε ρίχαν αυτοί. Εμείς 23 πάμε... νίκες, ε. Ναι, εμείς θα πάμε 30. Για να δεν έχουμε και εμείς Μαύρο. Συγκεκριμένα, για να μην μπερδεύεσαι με βαθμούς, με πόσες νίκες θα κάνουμε, εμείς θα έχουμε 90 βαθμούς στο τέλος. Τι ωραία, Τάκη, ούτε μπερδευόμαστε. 90 βαθμούς θα. Δηλαδή, σου λέει πόσες βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός, λες πόσες αγωνιστικές έχουμε παίξει. 15. 3-5-15. Καλά, μα πει στο Φώτη. Βγήκανε κάτι καινούργια φιντανιά. Μια παρένθεση έχει. Μια παρένθεση. Στις 15-45. Ναι. Ναι. Μια παρένθεση. 15. 90 βαθμούς θα έχουμε, Ρέκη. 3-30-90. Ναι, Ρέκη. Αμπράβο. Και το 3-5-15. Για τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Ένα λεπτάκι. Ορίστε, Τάκη μου, τι έγινε πάλι. Βγήκανε και δύο καινούργια φιντανιά στη διαιτησία. Κάποιος Παντελίδης ναι. Και κάποιος Σταματόπουλος. Τα σκηνιά σου. Με αρχηγό τον Κόντα. Τον Κόντα. Ναι, βέβαια. Ωραία. 100-0 διατησία. Ο Ολυμπιακός όμως δείξε 75-73. Διαβάζει. Λοιπόν. 75-73. Ωραία. Καινούργια αυτά τα καλά παιδιά. Τα δύο, τα φιντανιά τα καινούργια, ναι. Αυτοί δηλαδή όταν κάνουν λάθη εναντίον του Ολυμπιακού... Βγαίνουν συγκεκριμένα είναι από τη σχολή του πράσινου φιλάθλου. Α, του φάρου. Που τρώει κουραμπιέδες, που είναι φιλάθλος ιδιότητά του. Να και κουραμπιέδες. Θα σου φέρω κουραμπιέδες. Τα ζαχαροπλαστεία πάλι σήμερα. Ναι, μόλις το μερσί, το μερσί. Μόλις ζεις εδώ, αμέσως κουραμπιέδες, μόλις ζεις το ζαχαροπλαστεία. Μέλο μακάρονα και κουραμπιέδες και... Πόσο λέει το άλλο που είναι το φλούρι μέσα. Τι, βασιλόπιτα, Τάκη, βασιλόπιτα. Από το Μερσί. Από, yeah. Και καφέδες από τα Brothers. Yeah. Αυτά θυμάμαι τώρα εν ολίγης. Και νερό. Και ταξίδια για Ευρώπη, Κοκοβίνος. Yeah, και είναι και σπόσορα. Ναι, μεγάλο. Και καλό παιδί ο Γιώργος. Και χωρίς να τα αλλάξεις, το κυριότερο. Όλα τα αεροπλάνα να μπιστάνε του Κοκοβίνου τίποτα, τρένο. Λοιπόν. Έχει δικό του δρόμο. Τι. Ναι, από τα... ναι, το δρόμο του μεταξύ. Δεν έχει κίνηση, ρε Άκη. Του μεταξύ το δρόμο έχει. Λοιπόν, τι είχαμε, βόλεϊ. Δεν τελειώσαμε το ρεκόρ, 23 νίκες. Τα έχουμε πει. Πρέπει να έχουμε πάει στο Μαύρο Πάρτυρα είμαστε. Να περάσουμε. Τι έχουμε τώρα. Καταρχήν, το πρώτο γύρο είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Το έχει κάνει Μπενφίκα, το κάνουμε εμείς, το συνεχίσουμε και το σπάσουμε. Σιγά σιγά τα δείτε όλα. Εσείς μείνετε στη μιζέρια σας, εξακολουθήστε τον δρόμο που έχετε πάρει να βρίζετε, να συκοφαντείτε τον Ολυμπιακό, να μην βάζετε λεφτά στο ποδόσφαιρο στην ομάδα σας. Καταρχήν, και να συμπληρώσω πάνω σε αυτό με τα λεφτά, δεν βάζετε ούτε ευρώ στα αεραστεχνικά αθλήματα. Ή του Παναθηναϊκού ή της ΑΕ. Σας έχει ξεσκίσει ο Ολυμπιακός. Τώρα κάτσε. Επί 6 συνεχόμενα χρόνια. Σας ξεσκίζει. Να σου πω. Με διοίκηση τον Μιχάλη τον Κουντούρη στον Ερασιτέχνη και με τη βοήθεια του Προέδρου του Ολυμπιακού του Μαρινάκη, ενώ εσείς οι αβέρτοι Αλαφούζος και Μελισανής, δεν ξέρω ποιος είναι πρόεδρος στην ΑΕΚ, όποιοι είστε ρε παιδί μου. Και τώρα... Δεν βγάζει ρε παιδί μου, δώστε 500.000 ρε, στην ΑΕΚ στο βόλεϊ και στο, στο Παναθηναϊκό στο πόλο, δώστε ρε 500.000 να χτυπήσετε πρωτάθλημα. Ούτε Ευρώπη δεν παίζετε ρε. Τι να το χτυπήσουμε με καμιά παντόφλα. Εκεί όμως τι γίνεται. Πάρτε να χτυπήσετε ένα πρωτάθλημα. Άμα δεν μπορείτε, πάρτε μια παντόφλα όπω βάλαγαν του Σαντάμ Χουσέιν εκεί στο Ιράκ. Βάλαγαν τη φωτογραφία. Πάρτε και βρείτε ένα πρωτάθλημα και βαράτε το. Χτυπήστε το με μια παντόφλα. Λοιπόν, τι έγινε στην Πηλαία. 3-1. 1-3. Ναι, νικήσαμε 3-1. 1-3, εντάξει. 1-3. Εντάξει, εκεί τι έγινε τώρα. Να κουρίδι, άστα αυτά και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε νικήσει στην Τούμπα.
και έχασε στην πηλή, όπως τη λένε, και έχασε το πρωτάθλημα. Τι να τα τρίδεις. Φέτος δεν έχει κα... Σε τι είναι, παίχτη. Εντάξει, να ξέρω. Ναι. Εφέτος, δεν έχει καμία σχέση η ομάδα του Ολυμπιακού με πέρυσι, γιατί πέρυσι μπορεί να είναι καλή ομάδα, μπορεί και να κάποιο παίξει να μην ήταν καλό τέλο πάντων. Είχαμε και πολλού τραυματίε. Ναι, τελειώσανε και οι βιταμίνε. Και να δούμε και τώρα τον Γκουρνέτα, να τον δούμε και τον Γκουρνέτα που θέλει πάλι πρωτάθλημα. Παίξε κι άλλο. Παίξε κι άλλο. Κάτσε λίγο να μάθω κι εγώ, τι είπε ο Γκουρνέτα. Ρεάκι, τι είπε, πρωτάθλημα πάλι θέλει ο Πάου. Εντάξει. Τι να πει, δεν γίνονται αυτά. Να είναι καιρό το παιδί, σε εμά είχε μου λάθει να βγάζει τραυματισμού κάθε 15 μέρε. Μόλι πήγε, όχι, να έχει ο κάθε παίκτη την υγεία. Να έχει υγεία, ρε παιδί μου. Κάθε φίλο, κάθε παίκτη. Πήγατε 5-6.000 εκεί, πώ πήγατε, δεν ξαναγίνονται αυτά. 90 χρόνια είχατε πάρει πρωτάθλημα στο Βόλιο, πήρατε τώρα. Καλά. Μετά από 90 βλέπουμε. Δεν θα ζω εγώ. Θα ζουν πολλά εκατομμύρια όμω Ολυμπιακοί που θα σα τα χτυπάνε όπω εγώ και ο Άκη τώρα. Θα ζω εγώ. Μακάρι, αθάνατο. Όλοι, Ολυμπιακό! Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι είχαμε τρίτη. Α, γυναίκες. 3-1 με τις γανούμιζες. Όσο χρονό, μαλλιά. Τι έγινε εκεί. Τι να γίνει πάλι. Εκεί πάλι δεν βάζετε λεφτά. Τι έγινε. Τα βάλουνε. Στον αντρό το βόλι που είναι. Έχουν αντρών. Ποιος. Είναι επιτάχνει και τον αντρών της ΑΕΚ το βόλι. Ναι. Καταρχήν... Κάνα για πόλο δεν σας μιλάω. Όλα τα λεφτά, Τάκη, αυτή τη στιγμή τα λεφτά όλα πάνε να δοθούν να αγοραστεί η Μπαρτσελώνα. Ναι. Γιατί, για να κερδίσουμε το Λιβαδιακό. Για να κερδίσουμε το Λιβαδιακό του χρόνου. Ναι. Συγγνώμη, υπάρχει... Κάποιος πλάνο. Έτσι, ναι, κάποιο πλάνο, ναι. Χαζέμουν τα λεφτά να πάνε να δώσουν 800 εκατομμύρια. Γίνεται παιδομάζωμα της Μπαρτσελώνα, ναι. Όλοι κλαίνε τα παιδιά, οι μανάδες εκεί στη Βαρκελόνη. Όπως με τον Ηρώδη. Ναι, τι του Ηρώδη έχει γίνει σου. Ο Ηρώδης θα έσφαζε τα μαζεύουν. Ναι, τα μαζεύουν, να παίζουν ναι. Μπάλα. Τα μαζεύουν τα καβατζόνια. Σας δουλεύουνε κορόιδα, δεν σας δουλεύουμε εμείς. Εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια. Οι προέδροι που έχετε σας δουλεύουνε. Έχουν επενδύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σπήλωση του Προέδρου του Ολυμπιακού και της ομάδος μας για να σας έχουν μια ζωή εκεί πέρα φυτά. Ρε τι σας πίνετε ρε, τι σας δίνουν και πίνετε. Μόνο τρώνε. Τι κρασί πίνετε, μαλαβατίνα. Τι μόνο τρώνε, μην ονοματίζει τα κρασιά, όχι μην ονοματίζει τα κρασιά. Ναι, είναι μαύρο για φίλους. Έχουν δικό τους κρασί. Ναι. Τώρα και κρασί. Σας πήγανε γάμα εθνική. Σας είπατε θα ανέβετε και θα έχετε και γήπεδο. Τίποτα από αυτά. Ο άλλος ζητάει 8 εκατομμύρια να φτιάξει σουίτες. Άκη. Πέρα δεις σουίτες. Καταρχήν και να τις φτιάξει, Άκη. Ποιος θα πάει να τις πάρει να πάει να δει το κουντρουμπί. Ποιος θα πάει να πάρει σουίτα ρε, και πάει να δει. Ο άνθρωπος που θα πάρει στη σουίτα θα πρέπει να έχει και δύο παίκτες. Τα δύο πρώτα χρόνια να, θα είναι. Δύο, τα δύο πρώτα χρόνια θα είναι και περιστερώνες. Δεν είναι όλα σουίτες. Είναι μούλτι. Είναι πολυμορφικό, ναι. Τι Multivice. Ναι. Θα στην είπα τώρα. Τι δω, δεν είναι Miami. Άλλο το Miami Vice. Εντάξει, πες. Ένα βιντίν, ναι, μου την είπε. Ναι, τίποτα, τον πρώτο χρόνο δεν θα είναι. Θα φτιάξει σουίτες να τις δώσεις πού. Καλά, άστο. Να πάει να δούμε τον Ζέκα. Καλά, ναι. Το κουντρουμπί. Περίμενε λίγο που θα φτιάξει. Το Μπούρμπο. Φτιάξε και τις σουίτες, έτοιμο. Όχι, αυτό σου θέλει τα λεφτά, τα θέλει. Κάτσε, θα δεις μόλις ανοίξουν οι ασκοί του Ιόλου. Καταρχήν όλες οι ομάδες είναι σε κυριότερο χάλι από τον Παναθηναϊκό. Τα γήπεδά τους, βλέπε Πανιόνιος, βλέπε Ξάνθη, ας πούμε, βλέπε εμείς παραδείγματα. Γιάννενα, Ατρόμητος, όλες αυτές οι ομάδες, να δοθούν σε όλες τις ομάδες. Άμα και δοθούν... σε εμάς. Ναι, βέβαια, γιατί εμείς τι είμαστε να παίξω. Άμα δοθούν σε όλες τις ομάδες, να δοθούν και στον Παναθηναϊκό. Μόνο για τον Παναθηναϊκό, επειδή δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ο Παναθηναϊκός, να έχει έσοδα. Να γίνει πάλι συνέτερος με το κράτος και φανερά, γιατί υπόγεια είναι μια ζωή, με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν υπάρχει αυτό, ξεχάστε το. Θα μας δείτε μπροστά σας όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού και όλο τον κόσμο των ελληνικών, των υπολείπων ομάδων. Που δεν είναι να κάνετε την ταλαβεράκια σας εκεί πέρα, μια ζωή. Τι άλλο έχουμε τώρα, πάμε στα τα πεπραγμένα, τα είπαμε. Τι άλλο θες. Έχουμε αύριο... Αύριο έχουμε ένα παιχνίδι στο Ρέντι, βολή. Έξι ώρα, αυτό είναι το σημαντικό. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Κηφισιά. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε εκεί. Είναι παιχνίδι που τελειώνει και πρώτος γύρος νομίζω και θα είμαστε πρώτοι. Έτσι. Ένα ντέρμπι τώρα. Και Τετάρτη έχουμε στις γυναίκες πάλι με τον Άρη. Με τον Άρη. Τρίτος είναι ο Άρης. Μάλιστα. Έτσι. Πάλι στο Ρέντι. Και Πέμπτη πάλι μπάσκετ με τον Άρη. Ναι.
Τα λέμε γιατί θα κάνουμε την επόμενη Δευτέρα, έχουμε και είναι και χρονιάρες μέρες. Και Τρίτη, τι έχουμε. Τρίτη. Ναι, με την Μπαρτσελόνα. Άστα, μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Μου έχει πάει πέντε εκπομπές. Έχουμε πολλά παιχνίδια με Ολυμπιακή. Κάθε μέρα παιχνίδι. Κάθε μέρα. Όχι μία στο τόσο και λέτε πόσο κόσμο πήγαμε. Γιατί αν πηγαίνετε και σε όλα τα παιχνίδια, θα σα έβλεπα πόσο θα πηγαίνατε. Και σα το λέμε από τώρα που είναι. Σε όλα τα αθλήματα. Πόλο, βόλεϊ, αντρών γυναικών, μπάσκετ γυναικείο, μπάσκετ αντρικό, ποδόσφαιρο, εξωτερικό. Να σας έβλεπα τον κόλο σας άμα πηγαίνατε. Πού, ναι, πουθενά δεν πηγαίνατε. Ρε μόνο σε εισιτήρια του... Τώρα πάει η Άκη στο ΆΚΑ, παίζει με τη Λιβαδιά, πάνε 6.000. Ναι. Και μετά από... Άμα μία... αύριο παίζατε ας πούμε μπάσκετ, βόλεϊ... Και, ό, και μετά πότε ξαναπάμε, ναι. Δηλαδή πες ότι παίζει η κάθε ομάδα ας πούμε δεν παίζει στο γήπεδό της, μετά από 15 μέρες. Ναι. Εμείς κάθε μέρα είμαστε γήπεδα. Έχουμε πάθει υγρασία από τις πισίνες. Αθλητικά. Τι παθαίνεις. Απ' τα πηδήματα. Να τα και τα πηδήματα. Τα καρφώματα ρε Άκη. Από τις πισίνες στην υγρασία, από έχει υγρασία η πισίνα. Τι είναι ρευματισμούς. Ξέρω εγώ τι είναι ρε. Μου λένε τα αυτιά μας. Εγώ και αυτό δεν πάω στην πισίνα, κάνω μπάνιο, πάω στα πελάκια. Τι γίνεται. Ποια πελάκι ρε. Ποια πελάκι ρε. Πήγα, να σου πω κάτι, το καλοκαίρι. Από εδώ, από τη Ζέα. Ναι. Πήγα Σαλαμίνα. Ναι. Τι λες τώρα. Εκεί συνάντηκες με τον Μάκη. 2,5 ώρα, ναι. Ερχόταν ο Μάκης και πήγαινες εσύ. Και με τον Μάκη. Με μακροβούτι. Ναι. Με κοντοβούτι ήσουνα. Στο μακροβούτι πάνω συναντηθήκατε. Γιατί το κάνεις. Το ξέρω, ρε Χέλη, το ξέρω, δελφίνι μου. Έτσι. Και ο άλλος. Το μαύρο δελφίνι. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, παρακάτω. Τι παρακάτω, όχι, να σου πω εγώ μια που έλεγε σαν αστυνομικά. Όχι, δεν τελειώνουμε. 6 ώρα με την Κηφισιά. Δεν τελειώνουμε ποτέ, δεν ολοκληρώνουμε. Λοιπόν, πλάκα πλάκα. Για πλάκα σπονδυλική στη διάρκεια της συνέχεια. Πλάκα πλάκα. Θα τα δες. Και η αστυνομικά. Δεν ολοκληρώνουμε γι' αυτό. Ο γιατρός μαζί. Τα πρόβλημα τελειώνει, Δράκη. Ο γιατρός μαζί σας. Όλοι πλάτο! Πάμε, έλα σου πω, για 8 Final Four πάμε, το ξέρεις. Τι? Τυρί, 8 Final Four. Ναι, το ξέρω. Για πες τα. 3 είναι ευρωπαϊκά. Και 4. 4 είναι. Ναι, για πες τα. Είναι του μπάσκετ. Πόσα, όχι. Ευρωπαϊκά. Όχι, πόσα, μην μου ξεκινάς τα Final Four. Όχι, δεν τα θυμάσαι εσύ. Είναι 3 του πόλου. Τα ξέρεις. 3 πόλου. Ναι, ωραία, βάλα. 2 βολεϊ. 3 βολεϊ. 3 βολεϊ με το τελικά. Ναι, α, μπράβο. Είδες πήγε να κάνω. Ένα Βερολίνο. Εντάξει, 8 είναι. Μου έκανες τον λάθος. Πού το Φώτης δεν τα κάνει αυτά. Ποτέ λοιπόν, δεν γίνεται λάθη με την ομάδα. Είναι τρία πόλια, τρία πόλια, ένα γυναικείο μπάσκετ. Όλους και... οπαδούς του Ολυμπιακού για την ομάδα μας που ποτέ δεν κάνουμε λάθη. Και όχι, είμαστε... και εμείς άμα κάνουμε λάθος θα κάνουμε... πάντα δίπλα στην ομάδα Ετάκη μας. Μου, εμείς θα... Και μπροστά από την ομάδα μας, η ασπίδα του Ολυμπιακού είναι η θύρα 7. Να παρακαλάτε να κάνετε λάθη στα Final Four. Δηλαδή να είναι ένα Final Four πάνω, ένα Final Four κάτω. Αυτά είναι τα προβλήματά μας εμάς τώρα. Βλέπετε εδώ τι τραβάμε. Δεν μπορούμε να δεν μας γίνουν τα Final Four. Τα είχαμε υπολογίσει για 7 και είναι 8 τελικά. Ιούνιο θα είμαστε Βουδαπέστη. Πω, πω, να και Βουδαπέστη. Στο Πόλο Αντρών. Στο Final Six. Α, επειδή ξεχάσαμε και το ποδόσφαιρο, στους 16 θα πάμε τώρα. Άλλα δύο παιχνιδάκια, πήγαμε 4, έχει ο Θεός. Περιμένετε να δείτε την ομάδα του Ολυμπιακού στο δεύτερο γύρο. Περιμένετε. Που χαρήκατε που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από το Champions League. Ενώ στην αρχή λέγατε όλοι Τρίτη θα βγείτε. Τώρα χαρήκατε γιατί φοβηθήκατε μπας και βγούμε δεύτερη. Αρχίστε ένα τηλέφωνο να παίρνετε τηλέφωνα. Εντάξει, ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε. Μίλησαν τα μάτια. Φέρνει ένα γκουροκολό εκεί θα βάλει. Το που ήταν εδώ για όποιον θέλει να μπει. Χρονιάρες μέρες τώρα δεν είναι. Του έχουμε και τον αριθμό, πήραμε τις πινακίδες. Ναι, τις πήραμε πίσω. Ναι, τώρα... Θήτα Ε, ρο Α. Και 7 ο αριθμός του. Ναι, γιατί μας είχαν βάλει τις πινακίδες. Πολύ τρελή. Είχαμε βάλει πολλούς μέσα. Πολλούς, ε. 150 άτομα. Κάτι, ρε. 50 πούλμα, ναι. Δεμένους. Ναι. Δεμένοι ήταν όλοι. Υπάνω φύγανε, γι' αυτό. Υπάνω, ε. Τι είναι, ινδικό είναι το πούλμα. Όπως στην Ινδία απ' έξω κρεμιούνται, ναι, ναι. Άκη, κοίτα να δεις. Ορίστε. Τώρα, θέλω να πάμε σε ένα βιντεάκι. Και εγώ θέλω να πέφτει χιόνι. Πάμε σε ένα βιντεάκι. Όχι σε βιντεάκι, έχουμε τηλέφωνο. Λέμε σε άνθρωποι να πάρουν τηλέφωνο. Ναι, θέλω πιο νερό, ρε παιδί μου. Θα πιεις και νερό. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Όχι νερό. Από αυτό το άλλο. Άρε, φρέσκο, ρε, τελείο. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σας, αγόρι μου. Φίλιππος ονομάζομαι. Γεια σου. Είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα, Δευτέρα. Ναι, φίλε. Από Αγίου Αναργύρου, Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Εντάξει, παιδιά, τι να πούμε. Στο ποδόσφαιρο 15 στα 15. Στο μπάσκετ χάσαμε τον Οκτώβριο, όλοι ξέρουμε πώς χάσαμε. Ένα παιχνίδι που ορίστηκε τότε. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Στο βόλι ανδρών και εκεί μια χαρά. Έχουμε περάσει 8 νομίζω του ΣΕΒΚΑΠ, αν θυμάμαι καλά. Και στους 16 στο γυναικείο. Ναι, μπράβο. Και ένα 3 μέσα στην ΑΕΚ προχτές, δεν ξέρω αν το είπατε αυτό. Τι? Με την ΑΕΚ προχτές, ένα 3 στο γυναικείο. Το είπαμε, το είπαμε, ναι. Και παίξαμε στο σχολείο, έτσι, γιατί γήπεδο δεν έχει ΑΕΚ, νομίζω, ούτε εκεί. Εκεί στο γυμναστήριο. Και θα φτιάξουν γήπεδο, θα βάλουν και εκεί λεφτά, θα φτιάξουν πολλά γήπεδα. Δεν ξέρω, μπορεί να δώσουμε εμείς, μπορεί να δώσουμε εμείς, δεν ξέρω. Ναι, άλλο. Πες. Άμα δεν έχουν πάλι να τους δώσουμε, τι θα κάνουμε. Σαν και αυτούς είμαστε. Και επίσης και στο πόλο ανδρών και γυναικών και εκεί τα πάντα. Έτσι. Παντού. Δηλαδή είναι... παντού. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ ξανά, δεν ξέρω. Δεν έχει γίνει. Με τον Ολυμπιακό βασικά γίνεται συχνά. Αλλά για τους άλλους δεν τα έχουμε δει ποτέ αυτά. Παντοτινοί πρωταθλητές όλα τα σπορ. Α, κατά τα άλλα. Έτσι. Κατά τον ύμνο του Βογιατζή. Το ψεύτικο ύμνο. Δεν πειράζει. Πρωταθλητές παντού, σε όλα τα σπορ. Ο Θεός βλέπει και αυτόν το οποίος είναι νοικοκύρης τον επιβραβεύει. Αυτή είναι η πιο πολύ σωστή κουβέντα που είπες. Τα είδες που πήγανε να μας δημιουργήσουν θέμα για τις γιούχες, για τα 20 άτομα. Έτσι, ναι. Και πάει γιούχα σύννεφο, μούγκα. Πήγανε να βγάλουν τα πέναλτι τα δικά μας. Να τολμήσουν να πούνε τα πεντακάθαρα. Πήγα να τολμήσουν να πούνε. Έρχεται την άλλη μέρα η Θεία Δίκη. Πάρε τη μαϊμούση. Δεν ακούστηκε, νομίζω ότι δεν ακούστηκε εκεί. Κάτσε. Ναι, αυτό λέει ο Έτσι. Δεν ακούστηκε, είπε το παλικάρι ο Φίλιππας, ότι δεν ακούστηκε τίποτα. Δηλαδή, ενώ διηλίζανε τον Κόνοπα, καταπίνανε την Κάμιλο την επόμενη μέρα. Να το μην το ξεχνάμε. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, καλά. Καλά Χριστούγεννα και σε σένα. Το ξέρεις. Άκη, έμαθες ότι ο Πάουκ πήρε ένα... ήταν να πάρει τον Κάκο και δεν τον πήρε. Και ποιον παίρνει. Πήρε έναν άλλο διεθνή. Ναι, το... Αυτό είναι το Μίχελς, πώς το λένε. Όχι. Όχι, κάπως το λένε. Ναι, ένα Σλοβάκο. Ναι, τι μεταγραφή είναι αυτή. Ναι, δεν πειράζει. Τι, από τον τι άλλο... είναι αυτό μεταγραφή. Ναι, εντάξει, μην ασχολείσαι. Άκου τώρα. Δεν πάω να πάρω το παιδί. Έχω αλλάχη τώρα εδώ πέρα. Έχουμε άλλα... ειδικά οι παουτζίδες, θα πάρετε και το Λέλο. Το Βαβακόπουλο. Το θυμάστε. Το διαιτητή. 100 διαιτησίες. Τρομοκρατία 70-73. Ομάδα του Γλάντρη. Αν μαζούσε πόσα χρόνια θα ήταν. Θα ήταν 130 χρόνια τώρα, μαζούσε αυτό που λε. Ξέρουν οι παουτζίδες. Οι παλιοί. Ναι. Οι πολύ παλιοί. Α, να πούμε για το Φορτούνι. Τι? Να πούμε κάτι για το Φορτούνι το άπτωθι. Έλα, Κώστα μου. Αγόρι μου. Ότι τα δύο γκολ που βάλε προχτές είναι 20. Έχει βάλει. Ναι. Και με αυτά τα δύο γκολ πέρασε το Λοσάντα στα γκολ. Το Χούλιο Λοσάντα. Είχε 16, 17 και 18 και ο Γιούτσος. Ο σηματής ο Λοσάντα στο γήθιο πόσα είχε. Εκταράς, αυτός είχε βάλει 150 γκολ. 150 γκολ. Χωρίς τέρμα. Στη Λακωνία. Χωρίς τέρμα. Στη Λακωνία, 150 γκολ, πρώτο σκόρε. Ναι. Όλη τη Λακωνία. Ναι, όλο, ναι. Έλα, ρε, φίλε. Στον Ολυμπιακό γήθιο έπαιζε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Θα ακούσουμε δέκα από μεγάλο Σάββρο. Γεια σου, Άγγι, γεια σου, Γεια Τέκη, θέλω να σχολιάσουμε λίγο. Μιλάς για εισιτήρια και για την προσέγγιση του κόσμου. Να σου θυμίσω ότι είσαι πρώτος, είσαι με τόσους βαθμούς μπροστά και μαζεύεις 3.000 κόσμο στο Καραϊσκάκι. Πότε, κάτσε, Σάββρο, ένα λεπτό. Σιγά-σιγά. Ένα λεπτό. Έχω 22.000 διαρκές. Μέσο όρο. 22.000 διαρκές. Κάτσε λίγο, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σταύρο, πού το είδες. Να μην μιλήσω. 3.000 είπε. Πού το είδες το 3.000, πες μου ένα παιχνίδι που να έχει ο Ολυμπιακός 3.000. Ένα παιχνίδι, ένα. Πόσο κόσμο είχες προχθές τάγει στο Καραϊσκάκι, στο πρωτάθλημα. Ορίστε. Πόσο κόσμο είχες στο πρωτάθλημα μετά από την άνοιξη. Μέσα όρο 20.000, κάθε Κυριακή. Πόσο έχει μέσα όρο. 20.000, φίλε μου, να ξεφτυλιστεί, Σταύρο. Κοίτα το. Κοίτα εφημερίδες, ρε φίλε. Δεν θέλω να σε δείξω, έτσι, γιατί και ευγενικός είσαι. Ναι, να σας πω κάτι, παιδιά, μόνο να πω κάτι, έτσι. Ναι.
Ωραία. Εγώ όταν ήμουνα πρώτο στο πρωτάθλημα το 9-10, τότε με τον πατέρα που το πήρα κιόλας, είχα μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι 25.000 κόσμο, 30.000. Πού και όλα έκανα. Ένα λεπτό, άκρη να απαντήσω, σε παρακαλώ να απαντήσω, σε παρακαλώ. Δεν μιλάτε. Σταύρο, άκουσε εγώ. Άκου, Σταύρο, να απαντήσω, δεν θέλεις. Το 2010 με το 2015 έχει μια μεγάλη διαφορά χρηματική στους ανθρώπους. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Έτσι, τέλος, αφού συμφωνείς, θα σου. Άρα, πάλι εγώ έχω 20.000 ευρώ. Κάτσε να δεις, δεν είναι όλα ίδια. Μου συγκρίνεις... Άκου, Σταύρο. Ένα λεπτό, ρε, κάτσε λίγο, να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Το 2010 που πήρα το πρωτάθλημα. Το 2010 που πήρα εγώ το πρωτάθλημα. Ήμουνα καλύτερο σε όλους τους τομείς από σένα, γιατί έχω ακούσει ότι λες ότι το 10 δεν το πήρα δίκαια. Το πήρε εσύ που σε πήρε. Άκου, Σταύρο, απαντώ εγώ. Άκου να σου πω, Σταύρο. Το είπε ο πατέρας, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα που την έκανε, είπε «Ξέπλυνα την πουγάδα». Απάντησε μου τι εννοούσε. Ωραία, έπρεπε να το πάρεις εσύ που βγήκε πέντος. Όχι, δεν άλλο λέω. Άλλο τώρα... Είπε ο άνθρωπος «Ξέπλυνα την πουγάδα». Πες μου σε παρακαλώ τι εννοούσε. Τίποτα. Ποιος θα έπρεπε να το πάρει, κύριε Δεν παιδί μου, εντάξει, τι θες να πω. Άκου, εντάξει. Δεν σου αφισβητώ εγώ τίποτα. Εμείς θα. Κάτσε λίγο να πει. Περίμενε λίγο. Ένα. Σταύρο, τι θες να σου πούμε εδώ πέρα. Θες να βρεις την υγεία σου από εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο από την ομάδα σου μπορεί να τη βρεις. Εμείς ό,τι και να σου πούμε εδώ πέρα, το χάπι δεν στο χρυσώνουμε. Άκου τώρα. Λοιπόν, για να μην τα μπερδεύουμε. Το 10 που πήρες εσύ είχες να πάρεις πρωτάθλημα από το 4. Έτσι, θα βάζεις μέσα και τη δίψα του κόσμου για το κάθε πρωτάθλημα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν έχεις, πού το τηλεφόρο παίζανε τότε. Ναι. Στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ήταν τέταρτος από το τέλος και είχε 60.000 εισιτήρια με την Παναχαϊκή και με το τέτοιο. Άμα, για να μην μπερδεύουμε τις εποχές. Γιατί τα έχεις μπερδέψει, για να βγάλεις μια άκρη. Από εκεί και πέρα, τι θες να μάθεις, να σου πούμε ότι πώς πήρες το πρωτάθλημα. Πέμπτη ήμασταν εμείς, ήμασταν το είχαμε παρατημένο. Βγάλες το τέτοιο. Ναι. Και να θυμίσω κάτι άλλο τώρα, μισό λεπτό, Σταύρο, γιατί δεν ακουγόμουν. Το 2010 δεν βγήκα πέμπτος στο πρωτάθλημα. Δεύτερος βγήκα. Στα play-off βγήκα πέμπτος. Ναι, τα πλέον δεν μετράει τα πλέον. Δεύτερο βγήκα στο πρωτάθλημα. Ναι, ωραία. Άκου τώρα. Και σε εκείνο το πρωτάθλημα, επειδή είναι ορόσημο. Άκου, Σταύρο μου, για να σου χρησιμεύσει. Κάτσε ρε, Σταύρο. Να σταματήσω κι εγώ, Σταύρο. Κάτσε ρε, Σταύρο, γιατί θα τρελαθώ, ρε γάμο το μου. Εκείνο το παιχνίδι που λες, έχουν βάλει ένα παίχτη που δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Εγώ τι πρέπει να κάνω, το μπαλάκα πρέπει να κάνω. Ναι. Ναι, εσύ τι θα κάνεις, ρε Σταύρο. Εσύ διαμαρτύρεσαι για οποιοδήποτε σφάουλ δίνει υπέρ του Ολυμπιακού. Και εγώ που βάζει η καλαμαριά, άλλο παίχτη που δεν έχει δικαίωμα, θα πω εγώ δεν πειράζει. Εδώ έχει πάρει προπονητή και λέει ο πρόεδρο ότι θα πάμε στα δικαστήρια. Και είναι ο προπονητή δίπλα. Και τι μου λε για τα χαρτιά που είτε και δηλαδή. Κάτσε ρε Σταύρο, κάτσε. Όποτε τηρούν την νόμη, γιατί πάλι εξηγέστε. Εσεί έχετε μία τάξη. Εντάξει, Σταύρο. Ναι, ρε αγόρι μου, πε το πείμα σου. Και κάτσε με 3.000 ο κόρο. Εντάξει, άκου τώρα. Πε το πείμα σου να το πούμε και εμεί. Ωραία. Άκου τώρα, με τους νόμους δεν τα πηγαίνατε ποτέ καλά. Όταν τηρούν την νόμη, παρεξηγέστε. Προφανώς. Δηλαδή, κάπου, από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Η Ρεάλ δεν αποκλείστηκε στο κύπελο που έκανε την μαλακία. Πες μου, ρε Σταύρο. Α, έφυγε ο Σταυράκος. Α, Σταυράκο μου έφυγες. Λοιπόν, με τους νόμους δεν τα πάτε καλά. Όποτε θέλετε και να κάνετε και τις απαταιωνίες σας και να μένετε κατημόρητοι. Και όχι μόνο να μένετε ατιμόρητοι εσείς, να μένουν κατημόρητοι κι άλλοι. Έτσι, που τα βολεύουν είναι εσάς. Λοιπόν, και να θυμίσω, γιατί το πήραμε, το είπα γρήγορα αυτό με τα χαρτιά που είπες εσύ, σου είπα. Είναι παράνομο. Πώς θα δεχτώ εγώ να παίξω, όταν δεν έχει δικαίωμα παίξει, κάθε μαλακή να παίξει. Θα δείτε τι έκανα με το μαλάκα. Και να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Τουλάχιστον εγώ έκανα μια έσταση και την κέρδισα χαρτιά. Δεν πήγα με τα λεφτά με στα λουλούδια να αγοράσω παιχνίδι. Πού έκανες εσύ. Εντάξει, πάμε έλα χρονιάρες μέρες. Άσα ρε Άκη, θα πω να το καταλάβω. Πάμε χρονιάς μέσα, δεν τι χρονιάς μέσα, δεν βρίζαμε. Όχι μόνο, εντάξει, θα μας εννοούμε χαλαστούμε τώρα με το... Όχι, κοίτα, και χρονιάς μέσα μπορεί να χαλαστείς. Πάμε. Και 1η Μαΐου μπορεί να χαλαστείς και 15 Αυγούστου. Ωραία. Πάμε σε φρικάρι ο άλλος. Πάμε, σιγά με φρικάρι. Δηλαδή όταν είναι Χριστούγεννα και μου πει κάτι όλες από εγώ, επειδή είναι Χριστούγεννα δεν τσαντίζομαι. Ρε σιγά, ρε Στάκη μου. Ωραία, πάμε, εντάξει, πάμε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
Μίλα ρε. Εμπρός. Σε θέλουνε. Λοιπόν. Εδώ έχεις, εδώ κάνετε μια άλλη απατεωνία που θυμήθηκα. Ένα λεπτό. Ναι, όχι. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Εδώ πιάσατε το δήμαρχο του Σοεγάλεο. Τον υποχρεώσατε να βάλει την υπογραφή του να κάνει Έλληνα τον Βιβιάνο. Oh. Υποχρεώσατε την αστυνομία να κάνει παρανομία, να του κάνει χαρτί ταυτότητα. Και μου μιλάς εσύ για τα χαρτιά με τη Βέρεια. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Κοιτάξτε ποια είναι η ομάδα σας. Καλησπέρα. Πάμε με την αναδρομή, τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε. Αναδρομή ήταν και η Βέρεια. Αναδρομή ήταν και η Καλαμαριά. Μεγάλε, άκου, Σταύρο, ναι, φίλε. Άσε ξυπνάδες τώρα. Ένα λεπτό. Το 2010, έτσι. Και Καλαμαριά αναδρομή ήταν. Κάτσε λίγο, ρε. Ναι, Άκη, σε παρακαλώ, μην φύγω, ε. Μου σπάσαν τα νεύρα που πήσαν αναδρομή. Λέω, ποια είναι η ομάδα τους. Ρε, το 2010, ο Ολυμπιακός βγήκε πέμπτος, έτσι δεν λες. 50 εκατομμύρια έδωσε ο Μαρινάκης. Για να ξαναγίνει πάλι πρώτος. Πάμε, φίλε μου, έλα, καλησπέρα. Εντάξει, αυτό ήθελα να πει. Ναι, ρε. Ωραία, αυτό σωστό είναι που είπε. Αλλά και πάμε. Το άλλο. Και το άλλο. Εσύ η Καλαμαριά είναι αναδρομή. Καθόλου μου είπε 15 χρόνια. Τι κάνω εγώ τώρα. Να μην σου πω τη βρωμιά. Έχουν κάνει φρέσκα και μου πα πολύ παλιά. Όχι, όλη τη βρωμιά του. Από τότε που ιδρυθήκαμε τι Ροζ Βανέλε. Από τότε με Ροζ Βανέλε που ήσασταν. Μέχρι τώρα σα τα λέω. Ναι, ωραία, μέχρι τότε. Όχι μέχρι τώρα. Να ξεχάσουμε τα μισά. 50 χρόνια πίσω. Από 70 χρόνια πίσω. Εσύ γιατί πήγε την πεντάτη, εγώ να πηγαίνω από τότε που ιδρυθήκαμε. Λέμε και τα φρέσκα, αφού κάθε μέρα κάνουν άλλο. Μητάλες. Πάμε, έλα. Κάθε μέρα κάνουν άλλο. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Για τον Τάκη Τσουκαλά θέλω. Άντε, γεια! Δεν υπάρχει άλλη Τάκη Τσουκαλά εδώ. Υπάρχει μόνο Τάκης. Θα με τρελάνετε. Εμπρός. Ήλι Μάρβιν. Γιάννης Ολυμπιακός λέγομαι. Γεια σου, Γιάννη. Παιδιά, εντάξει, ο κόσμος καλά έκανε και αγανάκτησε και φώναζε και έκλαιγε. Γιατί ο Ολυμπιακός, έτσι βρώμικος που είναι και ο κόσμος το κατάλαβε. Έλα, βρε Καραγκέζη. Εντάξει, είπε. Καλά έκανε και αγανάκτησε. Την αγανάκτηση δική σου, τι γίνεται, την αγανάκτηση δική σου, ας τον κόσμο, ρε, του Ολυμπιακού. Δες τα άλλα τα μπουρδέλα που έχουν διαλύσει. Δεν βρίζει μετά και χρονιάζει μετά. Τι είπα, ρε, το σπίτι που πάνε οι γυναίκες και πώς το λένε. Πάμε, έλα. Ρε εσείς, τι έχετε πάθει, δεν σας γίκε η μαγιά εκεί πέρα, ε. Δεν σας γίκε η μαγιά. Πόσο... Δεν έχετε σκοπό να επενδύσετε στην ομάδα σας. Αυτό ο σκοπός σας είναι συγκεκριμένος. Να διαλύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να μην έχει έσοδα ο Ολυμπιακός, γιατί εσείς ποτέ δεν επενδύσετε να έχετε. Και αυτός είναι ο σκοπός σας. Όχι, θα ζητιανέψουν να το κράτος, θα τους δώσει 8 εκατομμύρια. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Σας γελάνε. Μέχρι πριν 4 χρόνια είχα τον άλλο που πήγε φυλακή στην Τουρκία, τον άλλο τον Κίτσου, τον Μίτσου που τον είχατε στο Αράου στην Τούμπα και τον άλλο τον Άραβα που σας δούλευε. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Και τα βάζετε με τον Ολυμπιακό, επειδή έχει τύχει ο Ολυμπιακός και έχει τους καλύτερους προέδρους που είναι οπαδοί των ομάδων τους, της ομάδας μας και, και επενδύουν. Και έχετε αρρωστήσει. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε μου. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Καλησπέρα. Τάσος λέγομαι. Γεια σου, Τάσο. Τι ομάδα είσαι. Ψυχολόγος είμαι. Ωραία. Ήθελα να κάνω έτσι μια παρέμβαση επιστημονική στην όλη κατάσταση που συμβαίνει στους Παναθηναϊκούς. Α, κάτσε, περίμενε. Στους Παναθηναϊκούς θέλει να κάνει μια ανάλυση ψυχολογική. Μια προσέγγιση. Όσο είναι εφικτό. Έχει θέμα, ρε παιδιά, υπάρχει θέμα. Υπάρχει το λεγόμενο στερητικό σύνδρομο. Οι άνθρωποι, ξέρεις τι είναι να έχεις εφήξει χρόνο. Από τι ξεκινάνε, δηλαδή, επιστημονικά για σας... Τι περιμένετε μετά από όλο αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, οι αντιδράσεις είναι φυσιολογικές των ανθρώπων. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να το αντέξουν. Πώς θα το αντέξουν εκεί αυτό που οφείλεται δηλαδή. Θα τους στέλνε και τα route και τα corner και τα πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί οφείλεται δηλαδή για σας. Θεωρείτε ότι επιστημονικά είναι όλα οφείλονται στο θεωρητικό σύνδρομο. Ακριβώς εκεί. Ναι, είναι φοβερό. Για σκεφτείτε. Η πηγή του κάτω. Δεν έχετε πάθει ποτέ εσείς θεωρητικό σύνδρομο σε άλλα θέματα. Γιατί σαν Ολυμπιακοί. Σε κανένα. Όλοι οι Ολυμπιακοί. Κάποτε μας συνέβη και εμάς κάτι, αλλά είναι άσχετος. Κάτσε ρε, επειδή είσαι άσχετος. Εμέσως Ολυμπιακούς δεν μας βγαίνει αυτό.
Μόνο στις ΣΥΤΕΣ. Γιατί δεν έχουμε κόμπλεξ. Ναι, μπράβο. Στις ΣΥΤΕΣ έχουμε πάθει στερητικό σύνδρομο. Δεν ξέρουμε πώς είναι η ΙΤΑ. Λοιπόν, όχι, φροντίζουμε ό,τι θέλουμε να το παίρνουμε. Γι' αυτό δεν παθαίνουμε στερητικό σύνδρομο εμείς οι Ολυμπιακοί. Γιατί ό,τι θέλουμε το διεκδικούμε με κόπο, έτσι. Και το αξίζουμε και το παίρνουμε. Έτσι ακριβώς. Με το στόμα, εντάξει, θα πάθεις άμα λες με τα λόγια. Όχι, ο καθένας στην προσωπική του ζωή και στη διαπολή που έχει στη ζωή έχει συναντήσει, εκτός από τον αθλητισμό ενώ, έχει συναντήσει τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, και αντιλαμβάνεται, αυτός που με ακούει τώρα καταλαβαίνει τι εννοώ. Ο καθένας αγάπητος. Και οι αεξίδες και τα λοιπά αντιλαμβάνονται τι σημαίνει το στερητικό σύνδρομο. Κάτσε, κάτι μου βάζει. Να το πω εγώ. Τις κινήσεις μας, τις ίδιες, τη ζωή μας. Και την ευρικότητά μας, έτσι. Ακριβώς. Καμιά φορά είμαστε και παραπάνω. Συνιστώ στο φίλο μου τον Τάκη ψυχραιμία να τους αντιμετωπίσει με ηρεμία όλους. Να αντιμετωπίσει. Ούτε στενοχώ, ούτε να πιέζεται, ούτε τίποτα. Να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία. Βλέπουμε εκεί που στενοχωριέται. Όχι δυνατόν, α πούμε. Οι άνθρωποι έχουν θέμα, έχουν πρόβλημα. Στη ζωή σου και θα καταλάβετε τι σας λέω. Πρέπει να αντιμετωπίζεις με ψυχραιμία την αγαμία. Αυτό δεν θες να πεις. Να αντιμετωπίζετε η αγαμία τον άλλο με ψυχραιμία. Αυτό. Να το πω εγώ λαϊκά. Εσύ τα λέγες επιστημονικά. Εγώ τα πάω λαϊκά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοούσα και εγώ πριν, ότι όλοι μας έχουμε περάσει το στάδιο, ας πούμε, κάποια στερητική κατάσταση. Εσύ έχεις περάσει δύο μήνες, θα μάτσα, ρε. Για φανταστείτε, γιατρέ, 20 χρόνια. Κάτσε λίγο, μόνο. Αυτό και μόνο τελείωσε. Αυτό τους κάτσε λίγο, ρε, γιατρέ. Τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Ρε, γιατρέ, ένα λεπτό. Εσύ έχεις περάσει κανένα. Τι σκάφτε, ρε, έχεις περάσει κανένα τέτοιο, εσύ. Εστερητικό σύνδρομο. Βεβαίως έχω περάσει. Σαν άνθρωπος που μου συμβεί και εμένα. Για πες μου έτσι. Θα βάλεις τον άνθρωπο τώρα. Κάτσε ρε παιδιά μου πει. Να αποφύγω. Αν μου πει κάτι, να το αποφύγω εγώ αυτό που έχει πάθει. Για πες. Να φυλάς τα ρούχα σου. Ναι, για να φυλώ τα ρούχα μου. Πες μου κάτι τι έχεις πάθει για να μην το πάθω εγώ. Μπορεί ρε παιδί μου να μπες σε μια κοπέλα και να μην σε θέλει. Και να περιμένεις δηλαδή την επόμενη. Το φίλο είπα να απαντήσει, δεν είπα να απαντήσει. Και αυτό, μπορεί να συμβεί, αλλά το θέμα είναι να έχει αυτογνωσία σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτοκυριαρχία. Άμα έχει αυτοκυριαρχία και αυτοσεβασμό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κατάλαβες, αυτό συμβαίνει. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι 9 χρόνια κάποτε είχαμε να μαστερούσαν με το έτσι θέλω, είχαμε την καλύτερη ομάδα τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια και μαστερούσαν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εμείς είμαστε τσιμένοι σε αυτό, ξέρουμε τι σημαίνει. Δεν βγαίναμε όμως να τρελαθούμε και να κατηγορούμε συνέχεια τη διαιτησία και τους άλλους, παρόλο ότι μας είχαν πνίξει. Ξεχάσαν τις βουτιές του Σαραβάκου. Και λέγαμε, αυτά που συνέβαιναν τότε, που μας τρέχανε στο Άργος, στην Πάτρα και στο Βόλο και στη Χαλκίδα που παίζαμε. Εγώ την ακολουθούσα την ομάδα τότε παντού, θυμάμαι. Ξεχάσαμε το 2-2 με τον Αθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, τι είχε γίνει, με τον Δημόπουλο και τους άλλους. Τα θυμόσαστε αυτά. Αυτά όμως μόκα. Πώς το λένε, μούγκα, στη Στρούγκα, όλοι τους αυτοί. Κουβεντούλα εκεί, τίποτα. Λοιπόν, εμείς όμως ήμασταν αξιοπρεπείς τότε και κάναμε και τις τιμωρίες μας και τα πάντα μας. Αλλά επανήλθαμε και είχε πει τότε ο πρόεδρος ότι από τότε που είπε ο Βαρδινογιάννης, αν θυμόσαστε ποτέ ξανά πρωτάθλημα στον Πειραιά, είπε ο Κόκαλης το λάθος, το έκανε και πιο λάθος αυτή τη στιγμή ο Βαρδινογιάννης. Λοιπόν, τελείωσε και από τότε πληρώνουν αυτά που κάνανε τότε όλοι αυτοί. Είναι αλήθεια ή ψέματα αυτό. Αλήθεια, αυτό αλήθεια, θα το πληρώνουν συνέχεια αυτό που έγινε. Γιατί ο λαός του Ολυμπιακού δεν το ξεχνάει. Είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε πολύ περισσότεροι από αυτούς. Έχουμε περάσει πολλά, έχουμε τις περισσότερες νίκες απέναντί τους, έχουμε τον περισσότερο κόσμο, έχουμε την καλύτερη ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Και έχουμε υποστεί και τις μεγαλύτερες αδικίες. Και έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες αδικίες και το μεγαλύτερο κυνηγητό από οποιαδήποτε ομάδα άλλη στην Ελλάδα. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα, ρε παιδιά. Ο Τάκης προηγουμένως μας θύμισε τα λουλούδια και τα λοιπά. Τα ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε τα 3 πέναλτι που είχαμε προηγηθεί με στη Λεωφόρο. Μέσα ήμουνα, ρε. Με το Μητρόπουλο. Με το Δέβε.
Και το Ζλατάνο που ήταν το καμπάρι. Και που ήταν που πάντα. Να σου πω. Και το Βουράκι. Τα ξεχάσαμε αυτά. Πάντα εντωμεταξύ τι γίνεται. Ξεχάσαμε που μα κλέβανε του παίκτε. Μα είχαν πάρει το Δελικάρι. Μα πήρανε μετά. Το Σαργκάνι τον κυράσε τον Παπακούλα το Γαλάκι. Τα ξεχωρεμένο τα ξεχάσαμε. Λοιπόν. Αυτή είναι η Παναθηναϊκή. Γι' αυτό δεν δικαιούται δια να ομιλούν. Εντάξει, γιατρέ μου, δεν δικαιούται τίποτα. Γιατρέ μου, επειδή έχουν πολλές... Ακούσουν... Ναι, καλά είπα. Αυτό λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Λοιπόν, να... Μούγκα στη Στρούγκα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γιατρέ, καλή δουλειά. Καλές γιορτές. Λοιπόν, να πω και για τον άλλο, να το Σταύρο εδώ πέρα που μου στέλνει ο φίλος μου ο Τάσος. Με το γιο του το Λεβέντη. 334.000 εισιτήρια είχαμε κόψει εμείς σε 33, το 2010. Σε 33.000 γήπεδο. 334.000 το 2010. Και εσείς είχατε κόψει. Που δεν πήραμε τίποτα που βγήκαμε Πέμπτη που έλεγε σου λέω. Δεύτερη, αλλά Πέμπτη σαν πλέον. Ναι. Μη θυχτούμε. Έχει, ναι. 412.000 είχατε σε γήπεδο 68.000. Και πήρατε και το ποτάσμα. Και είχατε και τη λείψα. Γιατί εμείς πρέπει να βάζουμε και τον παράγοντα, το παίρνουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν είναι, για σένα είναι κάτι κοσμοϊστορικό να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Ναι, συγκεκριμένα 2 στα 20 χρόνια. Γι' αυτό έχει. Να το πάμε έτσι, να το καταλάβετε. 2 στα 20 χρόνια. Και να πω και κάτι άλλο. Πάει το 43. Ευχαριστώ, Τασίλη. Το 43 το πρωτάθλημα το πήρα αυτό, έτσι. Άλλα 7 θέλω. Με τη Μάρθα. Άλλα 7 θέλω. Συνεχόμενα. Τώρα θα κάνω και αυτό. Μην... Από ό,τι βλέπω δεν βάζει τα λεφτά και αυτά θα τα κάνω. Γιατί εμείς όλο θα ενισχυθούμε, καλύτερα θα πηγαίνουμε Ελλάδα και Ευρώπη, εσείς μείνετε εκεί στον πάτο. Και θα βάλω το 5 αστέρι σε 7 χρόνια. Το 22 δηλαδή. Το 22. Το 22. Α, το 22. Το 1922. Να ζούμε το 2022. Πρώτα. Να ζούμε πρώτα. Ναι. Και ένα άλλο. Ο Ολυμπιακός με όποια ομάδα έχει παίξει, είτε μία φορά, είτε 150 φορές, όλες τις ομάδες της Ελλάδος είναι ο μοναδικός που τις έχει κερδίσει όλες. Όλες. Παραπάνω νίκες δηλαδή έχει. Έχει παραπάνω νίκες από όλες, είτε έχει παίξει δύο φορές, είτε έχει παίξει... Με οποιαδήποτε ομάδα. Όποια ομάδα και να σκεφτείτε... Εσείς δεν το έχετε κάνει αυτό. Λοιπόν, σκεφτείτε μία ομάδα. Αυτή που βάλετε, την έχουμε κερδίσει. Αυτό δεν να πεις. Ναι, όχι. Εγώ να σκέφτηκα μια ομάδα, την έχουμε κερδίσει και αυτή. Δεν τη λέω. Σκέφτηκα και μια άλλη, και αυτή την έχουμε κερδίσει. Και εσύ, όλοι έχουμε μια ομάδα στο μυαλό του. Τι έγινε, Φλόρ, πού είμαστε. Εμπρός. Σαν κάτι με το τσιγάρο, σαν να είμαστε κανένα μπαρμπούτι. Έλα, καλησπέρα. Ναι, ναι, παρηγοριά στον άμυ, μείον 20 έχεις, άκου τώρα. Είμαστε, πάει ο Ολυμπιακός για το ρεκόρ. Καταρχήν να ξέρεις ότι παλεύουμε μαζί για ένα ρεκόρ, έτσι. Όχι μαζί, ο Ολυμπιακός με τον Αλαφούζο, έχουμε εκείνο σκοπό. Δηλαδή ο Αλαφούζος θέλει να σπάσει το δικό του το ρεκόρ και εμείς το δικό μας πάνω στον Αλαφούζο. Της πρώτης χρονιάς, μια που μου έχει αρχίσει σαν αναδρομές, ήταν 37 πόντους διαφορά από τον Παναθηναϊκό, του Αλαφούζου. Και φέτος θέλει να το σπάσει και ο Αλαφούζος να πάει παραπάνω και εμείς. Έχουμε κοινούς στόχους. Τα βλέπετε. Δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα. Άστε το πρωτάθλημα. Πάμε για αυτούς τους στόχους. Έβαλε στα σφυριχτράκια με τον ψεύτικο ύπνο να σου πει πάλι παντοτινός πρωταθλητής. Και χιλιάδες θρύλοι νικάνε το τριφύλι. Νικέτ και λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Το παίρνετε από πίσω και από μπρος. Χριστούγεννα ρε Τάκη, χρονιάρες μέρες. Φέρτε ένα κουροκολό και θα μιλήσουν τα μάτια. Εντάξει είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το Τάκη θέλω. Ο ίδιος. Δικό σας. Έλα Τάκη. Ο σύντροπος τι έχει. Τι. Τι είπε ο Βλάκας. Δεν είπε. Κόπηκε. Τι να κάνω. Άνετα μηνύματα. Αύριο στις 6 όλοι ready να χειροκροτήσουμε τους μάγκες του Βόλεϊ. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Ούτε τελικό Ευρώπης έχετε πάει όπως εμείς το 71. Θα τάξεις και το Γουέμπλεϊ. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Πατακός, Ασλανίδης. Ω, και ποιες ομάδες περάσανε, ρε, τις ΕΝΕΣ. Τη Σλόβακ,
Θα σα πω. Πε τι ομάδε. Σλόβαν. Ζενέσε. Έμπερτον και Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει είμαστε. Σε 4 παιχνίδια πήγα το τελικό. Εγώ για να πάω τελικό θα παίξω 40. Πάει το αυτό. Χώρια αυτό. Η δυναμικότητα άλλο τότε, άλλο τώρα, έτσι. Πάμε σε σας πήγα, ένα λεπτό ρεάκι. Σας πήγανε με τάγκς και με μπουστιά. Η Δέσποινα Παπαδοπούλου. Χτύπα εκεί τα SMS να τα δεις. Και έρχεται και εφημερίδα από το Βελιγράδι. Μεταφράζουμε. Ακόμα χρωστάμε. Η κρίση στην Ελλάδα από το 71 είναι. Καταλύζια. Βέβαια, και καραβιές πηγαίναμε. Είναι άνθρωπος εδώ πέρα, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ψέματα λέω! Ρε ψέματα λέω! Με ποιο πήγατε, ρε, σας πω και την δεκάδα που πήγατε. Βακές, είχαμε βακές. Συγγνώμη, ρε, άστα το τούτου. Τη μαλακή, άστα, ρε, άκη. Να σας πω με ποια ομάδα πήγατε. Ακούστε, δεξίπακ το γονιό. Το χοντρό τον Καμάρα. Το καψί. Τον άσχετο τον Φυλακούρη. Το πιο άσχετο ακόμα τον Διάβη. Μα ποιος πήγατε, δεν καταλαβαίνετε. Πέντε άτομα παίζανε. Και παίζανε και το... Και, γιατί ο Άγιαξ δεν ήθελε να πάει σπάσει τα πόδια του με την, στο Μοντεβίδεο με την Άσχονα, όπως λέγανε. Και πάτε εκεί, τρώτε 9. Ήταν να το δείξει την ώρα στις 4 το πρωί, ξημερώματα. Ξαφνικά δεν δείχνει τίποτα η τηλεόραση. Την άλλη μέρα διαβάζουμε ο Παναθηναϊκός έχασε 2-0. Από πού και σου το 9-0 έγινε 2-0. Φάρετε από εκεί εφημερίδα. Θα σας τη δείξω. Μοντεβιδέο. Αλλά μπορείτε όμως εσείς οι Ολυμπιακοί, γιατί τώρα βγήκανε και αυτά εδώ. Τώρα έρχονται. Βγήκανε και αυτά. Να μπείτε, να δείτε. Μπέστε. 1971, μπέστε. Το κινητό λίγο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάρτε τα νέα του Μοντεβιδέο να δείτε τι έχει γίνει. Λοιπόν, αφού δεν τα θέλουν τα χαρτιά, να μας θυμίσουν πως έμεινα στην κατηγορία στο βόλεϊ πριν 3 χρόνια που είχαν υποβιβαστεί αγωνιστικά. Θα ξανάρθεις, θα τοποθετηθείς σε αυτό. Λοιπόν, πείτε για το τεράστιο, μπράβο τώρα το λέγαμε φίλε μου, για το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο του Μαρινάκη και του Θρύλου. Σήμερα στη Νίκαια 2.000 οικογένειες έλαβα τρόφιμα όπως εδώ και 10 χρόνια. Επίσης, να πούμε κάποια άλλα που τα θυμόμαστε, έτσι. Πήγανε παίκτες στο Ζιρίνιο, έτσι δεν είναι, πήγανε παίκτες στο Ζιρίνιο. Τους είχαν περικυκλώσει εκεί και τους αφήναν να φύγουν. Από την αγάπη. Η θύρα 7 λέμε σου, πήγε στην Κύπρο εκεί πέρα, σε ένα νοσοκομείο παιδών και μοίρασε δώρα εκεί στα παιδάκια. Επίσης η θύρα 7 Πειραιά συνεχίζει αυτό τις ενέργειες, συνεχίζει να μαζεύει τρόφιμα, ρούχα και διάφορα άλλα που θα τα δώσουμε στην αλληλεγγύη του Πειραιά το Παραμονής Χριστουγέννων ή να δοθούν, να μας πει ο Μίτσος εδώ πέρα ακριβώς. Όλα αυτά και πολλές άλλες εκδηλώσεις μπορεί να μας εφεύγουν τώρα, έτσι. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Και να σας πω κάτι άλλο ακόμα, βαζελάκια, στον Ολυμπιακό. Παίξανε δύο ρημάδες παίκτες από εσάς. Που δεν τους γουστάριζα ποτέ, ειδικά τον έναν. Ποιος? Ο άλλος ήξερε λίγο παλίτσα. Πήραμε από τον Παναθηναϊκό το 78 κάποιους παίκτες. Ποιους? Ο Αντωνιάδης και ο Γραμμός. Εάν τότε, γιατί και τότε θα έκανε πουστιάς ο Ολυμπιακός, όχι τώρα που λέτε, έτσι δεν είναι. Αυτοί οι δύο, οι συγκεκριμένοι, οι άρρωστοι Παναθηναϊκοί, θα τα είχαν πει. Θα λένε, πού διάλογο ήρθαμε εδώ, ρε. Εδώ λευρεμιές κάνουμε. Άραγε. Ναι. Γιατί δεν τα λένε αυτοί άμα γινόντουσαν. Και περιμένω τον Αλαφούζο να μου πει. Κι άλλο ένα ξέχασες. Και τον Αντωνίου. Όχι. Αυτός δεν ήρθε ποτέ. Ναι, ήρθε στο ρέντι, ήμουν εγώ. Ναι, για μπάλα δεν έπρεπε και τρία χρόνια. Άλλο σου λέω, όχι σου λέω ρε παιδί μου. Δεν πρόλαβε μια μέρα να πει. Ο Αντωνιάδης που ήταν και στο Γουέμπλεϊ και ο Γραμμός ήταν στο Γουέμπλεϊ και πήραν στον Ολυμπιακό, θα λένε πού ήρθαμε εδώ. Καλά μας στη δόξα, στην ομαδάρα την Τριφυλάρα. Τι θα με κάνουμε στον Ολυμπιακό, με στη Βρωμιά. Δεν λένε τίποτα όμως. Πάμε σε δύο. Οι αναγκάσεις τους να πούνε, να δούμε τι θα πούμε. Τελείωσε. Ενώ εγώ είχα πολλά απέναντί σας. Ο φίλος ο ψυχίατρος είπε τα τρία απέναντι που έχετε παγκόσμιο ρεκόρ. Σε ένα ντέρμπι να κερδίσετε 3 πέναλτι. Κερδάω 2-0 στο 15. Βάζω εγώ στο 17 με το Μητρόπουλο το ακυρώνει ο Δέδες. Και 3 πέναλτι με τον Νικολάη, το ένα έξω από τη γραμμή, τώρα δεν ήταν, με κερδίσε 3-2. Πάω για το διάλειμμα. Δεν πήγαινε, ρεάκι. Άστο να πω εγώ. Δεν ναι, πήγαινε. Άστο διάλειμμα, δεν έχω διάλειμμα. Και δεν σα πω και κάτι.
Πάμε σε διάλειμμα. Ποια μηνύματα, ένα μήνυμα ενός Παναθηναϊκού που λέει στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός δεν θα περάσει. Ας σου θυμίσω κάτι, φίλε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτές τις ομάδες. Αυτές έχουν με τον Ολυμπιακό πρόβλημα. Θα σου θυμίσω. Και η Ρεάλ στο Λονδίνο έφαγε την κατοστάρα. Πέρυσι με κέρδισε γιατί έπαιζε στο κήπεδο της. Άμα έπαιζε και εγώ στο Σέφι, σε ουδέτερο κήπεδο θα το έπαιρνα εγώ το κύπελο. Η Τσεσικά έχει δύο φορές προβλήματα απέναντί μας. Και στην Τουρκία και στο Λονδίνο. Η Μπαρτσελώνα 3-0 πέρυσι στο Καραϊσκάκι, στο ΣΕΠ. Εντάξει, αυτές έχουν πρόβλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αρκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν υγεία. Και κάνει υπομονή, την Τρίτη παίζουμε την Μπαρτσελώνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, βέβαια. Γιώργος, από Νέα Λιώσα, Ολυμπιακός. Γεια σου, Γιώργο. Πρώτη φορά περνώ, σας βλέπω πολλά χρόνια. Ναι, έλα, Γιώργο μου. Ναι, συγγνώμη, γιατί έχω την καθέτηση. Χαμηλώσω την τηλεόραση. Χαμηλώσω την τηλεόραση λίγο. Γουστάρω πολύ. Δεν γουστάρω Αλαφούζο που είναι παιδόφιλος. Α, δεν το ξέρω και δεν με νοιάζει εμένα. Εντάξει. Με τέτοια βάτρα που έχει, μόνο για παιδόφιλο μπορώ να το πω, για κτηνοβάτη που θα κάνουν εκεί στη Γερμανία. Δεν είναι το ξέρω. Ολυμπιακοί είμαστε ντόπιοι άνθρωποι. Ίσως δεν είμαστε εσύ μπορεί να ξέρεις κάτι παραπάνω. Εμείς από εδώ σαν εκπομπή για να προστατευτούμε κιόλας. Δεν υιοθετούμε κανένα χαρακτηρισμό. Και στην τελική δεν με νοιάζει τι κάνει στο κρεβάτι του. Ναι, και δεν μα νοιάζει κιόλας εδώ που τα λέμε. Δεν μα νοιάζει, όχι, ναι. Δεν μα νοιάζει. Ο Ολυμπιακός μόνο. Πάνω απ' όλα. Τα προσωπικά του καθενός. 20 βαθμούς μπροστά, δεν πάνε να λένε για διαιτησίες, δεν πάνε να τους πει ο ένας και ο άλλος, πονάνε πολύ και δεν έχουν πού να το βγάλουν και το βγάζουν σε μίσος και σε κακία όλο τους το κόμπλεξ εναντίον μας. Και σε λάσπη. Και σε μίσος. Ναι, το πω. Έλα, λέγε Γιώργο. Γιώργο μου. Έλα, λέγε. Ναι. Όχι, όχι, ακούει τη φωνή του. Γουστάρω τρελά, παιδιά, γουστάρω τρελά. Να έχετε υγεία, να συνεχίσετε να κάνετε εκπομπές. Είστε μάγκες, ντόμπροι και αρχιδάτη. Και γουστάρω πολύ. Σταμάτα. Μάγκας είναι Ολυμπιακός. Μάγκας είναι Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός μας κάνει όλους μάγκες. Εμείς φροντίζουμε να γίνεται όσο είμαστε στρατιώτες της ιδέας του Ολυμπιακού όπως όλοι μας. Ο καθένας μας. Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου ο Κοσμάς. Λέει να πάμε με τα Χανιά, να πάμε στην Κρήτη να πιούμε καμιά τσικουδιά, να τα παίζουμε με τα Χανιά. Ναι. Ο φίλος ο Κοσμάς. Την 20άρα, Κοσάρα. Τι θέλεις, 20... Πάρα κάτι. Τα γράδα σε μαράνανε. Τα γράδα σε μαράνανε. Λοιπόν, γεια σου Κοσμά. Στο φίλο το Μαρίνο. Μου είπε να σου δώσω χαιρετίσματα το Χαϊδάρι. Το Γκέτο. Χαϊδάρι. Ναι, Χαϊδάρι. Από τη θύρα 7 του Σίδνεϊ. Έτσι. Οι ταξιτζίδες του Τελεωνίου και του αεροδρομίου στέλνουν μηνύματα. Κάνω οδηγό του τρόλεϊ. Στον Νίκο το δεν έχουμε οδηγούς. Άλλο. Στον Νίκο τον Μπουζάνι. Τελείωσα. Εγώ θα στείλω στα δύο κορώνια μου τον Λοσάντα και τον Άγη στο Γήθιο. Ναι. Και στο Λοσάντα, και στον Άγιο στο Λοσάντα. Ναι, ναι. Αυτά, ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν. Και σε όλους τους Ολυμπιακούς, αλλά αυτούς δεν τους έχω μια δυναμία. Και σε 6,5 εκατομμύρια Ολυμπιακούς. Α, να ευχηθώ περαστικά στο φίλο μου το Μιχάλη που έπεσε με τη μηχανή του. Γιατί κυνήγαγε ένα κλέφτη και εκεί τον πήρε η στροφή και έπεσε. Χτύπησε το πόδι του ο φίλος μου ο Μιχάλης. Περαστικά, Μιχάλη. Περαστικά και από μένα. Και στον Νίκο το φυσιοθεραπευτή τα Μελίσια. Του Σωτήρη. Στον Κώστα από τον πρόεδρο στην Γερμανία. Έχεις κι Α, τον Κώστα. Ναι. Γεια σου Κώστα μου. Τώρα να δούμε τι θα γίνει μετά. Ετοίμαστε τις μπύρες, ερχόμαστε. Με τις ανταποκρίσεις. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε μου. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα.
Έλα, φίλε. Ναι, τώρα κάτι γίνεται. Πάμε σαν γράμμα. Πάμε σαν γράμμα. Θανάση, να πω κάτι για τον Θανάση, τον δάσκαλο, τον φίλο μου. Τα συλληπιτήριά μου για το φιλαράκι σας εκεί πέρα, τον Δημήτρη τον Αρχατζίδη, στην πλατεία Βικτωρίας. Καλός Ολυμπιακός και μέρος Μακεδόνας. Με την καλή έννοια, όχι Μακεδονομάχος, Μακεδόνας. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κατά καρναβάλι. Έχεις μπερδέψει, αγόρι μου, τις εποχές. Καρναβάλι είναι ο Παναθηναϊκός και ήσασταν προχθές. Ό,τι ομάδα και να είσαι, ή εχθές ή προχθές. Αν θέλεις για καρναβάλια, μπορείς να ανατρέξεις δύο μέρες πριν. Σήμερα, χθες και προχθές. Θα δεις όλο το βασιλιά καρναβάλιο. Ειδικά τότε που φοράγατε ροζ βανέλες. Πάλι 70 χρόνια πίσω. Η ίδρυσή τους. Η ψεύτη. Έχουν βγει άλλα τώρα. Δεν έχει σημασία. Εσύ λέγεται αυτά, εγώ θα λέω τα άλλα. Τις πλεχτές. Τη φανέλα του στρατιώτη που φοράγατε. Έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε? Μια χαρά προς το παρόν. Ολυμπιακός είμαι από τις Φιές. Το όνομά σου, Λάγκο. Ο Κλανίτσας είμαι. Ο? Ο Κλανίτσας. Θέλω να σου γεμίσω Κλανιές. Ωραία. Εντάξει. Ασχολήσου μόνος εκεί πέρα. Μάζεψέ τις, βάλτε σε ένα μπουκάλι και φέρτες. Κλανίτσα. Είσαι ένα μπαλόνι. Να τις έχεις για καβάτσα για ένα ταξίδι. Να μυρίζεις, να αυτομυρίζεσαι εκεί πέρα. Ο Κλανίτσα. Εδιαντώ είσαι, open top, γιατί της αμολάς. Δεν όχι, είσαι άνθρωπο. Κυάκη, όχι, και στην εξάτμιση, θα μπει ο Κλανιάς. Να δούμε ποια είναι η μεγαλύτερη εξάτμιση από τις δύο. Η δικιά σου ή εμπρός. Του Πούλμαν. Του Μάγκυρους. Το Μάγκυρους Νόιτς. Έλα. Καλησπέρα. Έλα, ναι. Φίλε μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Επίσης. Χρόνια πολλά. Επίσης. Καλές γιορτές να έχετε. Επίσης. Και εσύ, φίλε μου. Παιδιά, θέλω να κάνω μια αποκάλυψη για τον μπάσκετ. Πάμε. Έχω δει φωτογραφικό υλικό που ο Τάκης φοράει φα... Ναι, άκου, άκου. Κάτσε ρε, γιατί ένα λεπτό, άκου. Εκείνη την ημέρα, παιδιά, έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν κατέβηκε ως συνήθως ο Παναθηναϊκός να παίξει. Και εγώ τότε με το φίλο μου τότε, τον Ατήλιο, το συγχωρεμένο, και το, μαζί με κάτι άλλο. Τον Μπάμπη, τον Ροδέλα. Τον Ροδέλα, τον Μπάμπη και κάτι άλλο, παιδιά. Μπήκαμε στα ποδήλα, βρήκαμε κάτι βρωμοπράσινες φανέλες, τις φορέσαμε. Από τότε έβγαλα και κάτι σπιδάκια, τέλος πάντων. Δεν έχουμε φύγανε, ακόμα. Όχι, φύγανε. Έλα, μετά από μια ώρα. Λοιπόν, άκου. Και κάναμε εμείς τους Παναθηναϊκούς και καλά, αφού δεν κατέβηκε η ομάδα τους. Αν ήθελες να πεις αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Ξυπόλοι τι παίζανε, ρε. Αλλά πράσινη φανέλα φοράγα και στα σπάτα που έπαιζα. Αλλά τότε ήμουν πασό. Τώρα δεν είμαι τίποτα. Αυτό που κολλάει. Στην πράσινη φανέλα. Τότε ήμουν πασό, το 80. Τώρα δεν είμαι τίποτα. Ωραία. Τώρα αποχή, εγώ. Εμπρός. Ναι. Ναι. Έλα, μ' ακούς, λέ. Να ακούω. Λοιπόν, Σπύρος από Αργυρούπολη. Γεια σου, Σπύρο. Ο Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Και θέλω να σχολιάσω αυτά που λέγατε λίγο πριν για τον Παναθηναϊκό που πήγε το 71, όπως πήγε, όλοι το ξέρουμε πώς πήγε εκεί πέρα, ναι, ναι. Στο Γουέμπλεϊ. Ναι, πες. Αλλά δεν είπατε το σημαντικότερο. Πες. Τότε υπήρχε κύπελο πρωταθλητριών, δεν υπήρχε Champions League. Σωστό, σωστό. Αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί τότε δεν συμμετείχαν οι δεύτεροι και οι τρίτοι και οι τέταρτοι της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Αγγλίας. Πώς θα τους αντιμετωπίζω εγώ που έχουν ένα προϋπολογισμό από τετραπλάσιο από το δικό μου. Τετραπλάσιο είναι το λιγότερο. Ήταν κύπελο πρωταθλητριών, δηλαδή αυτός που έπαιρνε το κύπελο πρωταθλητριών ήταν κυπελούχος Ευρώπης των πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Τώρα είναι ο πρωταθλητής των πρωταθλημάτων. Βεβαίως. Είναι τεράστια διαφορά. Το ξέρασα, ναι. Έχεις δίκιο. Φυσικά, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτά πρέπει να θυμάσαι. Όλα αναδρομές, αυτό δεν το θυμήθηκες.
Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Βεβαίως. Τέσσερα παιχνίδια. Δηλαδή τώρα συμμετέχει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος Αγγλίας, ο τέταρτος Γερμανίας, ο τέταρτος. Ναι, ρε, Λουκά, Αγγλίας. Που είχε έναν προπονητή τετραπλάσιο από το Ολυμπιακό και δεν μπαίνει μέσα. Και δεν έχει κάνει το σαφό. Αυτή τι κάνανε τότε. Από τον πρώτο γύρο μπορεί να του είχε τύχει η Γιουβέντους ή η Ρεάλ και να βγαίνει η Ρεάλ απ' έξω. Ή η Μπάγερ Μάντσεστερ και να βγαίνει η Μάντσεστερ απ' έξω. Ένα λεπτό, Λουκά. Σπύρος. Ωραία, Σπύρος. Άκου. Και τέσσερις ομάδες απέκλεισε. Η μία δεν υπάρχει, η Ζενές, έχει διαλυθεί αυτή η ομάδα. Μην το ξεχνάς αυτό. Η Ζενέσες, Λουξεμβούργο, έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει σαν ομάδα Ζενέσες τώρα. Η ποδοσφαιρομάνα το Λουξεμβούργο έχασε. Η Ζενέσες. Η άλλη ήταν η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ω, πάλι ποδοσφαιρομάνα. Η άλλη η Έβερτον που έχασε 150 γκολ τότε και τα πιάσε το πουλί. Έβερτον το πουλί τότε ήταν ο Οικονομόπουλος που δεν έβλεπε στα 5 μέτρα. Τέλος πάντων, και μετά έγινε αυτό με τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, εντάξει. Και υπάρχει ομολογία. Και στο κύπελο πρωταθλητριών με το Champions League, το πρωτάθλημα των πρωταθλητών, δηλαδή των λιγκών όλων των χωρών. Είναι η νύχτα με τη μέρα. Άλλος ο θεσμός ο ένας, άλλος ο άλλος. Δεν έχει σχέση. Ναι, άκουρε Αργύρι, άκουσε με. Τέσσερα παιχνίδια. Σπύρος. Γι' αυτό τα γράφω. Ναι, αφού μου δεν με αφήνει. Από τον Λουκά πήγε στο Αργύρι. Ρε Σπύρο, γιατί δεν έχει και το πιο σημαντικό. Τρία παιχνίδια και παίζεις τελικό. Ναι. Ναι. Τι μου λες τώρα, εγώ πρέπει να πάω 60 παιχνίδια. 40, πόσα να πάω. Ναι, το ίδιο λέμε. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα τώρα τι να λέμε, ρε. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, οι άλλοι είναι τώρα τι να λέμε. Τώρα, κάτω από τα παπούτσα μας, τι να λέμε. Τώρα. Το ξέρουν και αυτοί. Λοιπόν, και είναι η μόνη ομάδα. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Κάτσε, να πούμε, να ευχηθούμε και τα λέμε. Το ηθικό που ούτως ή άλλως είναι ανεβασμένο λόγω Ολυμπιακού. Χρόνια πολλά και πάλι. Κάτσε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και να πούμε ότι υπάρχει ομολογία της γυναίκας του συνταγματάρχη, του πραξικοματία, που λέει πήγαμε, που λέει η Δέσποινα στον Πατακό. Όχι εμένα. Στη Λιανέ, όχι εσένα. Έτσι ήταν, δίπλα καθόντουσαν. Στη Λιανέ, μην ανησυχείς, το έχουμε πάρει το παιχνίδι. Αυτά για το Γουέμπλε. Και είναι η μόνη ομάδα από όσες έχουν παίξει τελικό, είτε πρωταθλητριών, είτε Champions League, που κάνει επέτειο. Ναι. Κάνει γιορτή. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως έχουμε συμπλωτεύουσα. Όπως έχει η Ελλάδα συμπλωτεύουσα, η μοναδική χώρα που έχει συμπλωτεύουσα. Όχι φίλε, το έχουν κάνει μετά και οι αεξίδες που κάνανε γιορτή στη χασούρα τους. Αυτοί κάνανε γιορτή στη που χάσανε. Δηλαδή λέγε επέτειο που χάσαμε. Λοιπόν, είναι και άλλοι που πηγαίναν, είναι και οι αεξίδες που τους είχε ψήσει ο Ντέμις και πηγαίναν έξω. Στην Ευρώπη του επιτρώγανε τεσσάρες και πανηγυρίζανε. Είχανε τρελαθεί όλοι οι αντίπαλοι οπαδοί. Ρε λέει μαλάκες είμαστε, μήπως δεν το βάλαμε εμείς τον γκολ. Λέει όχι εμείς το βάλαμε. Λέει καλά και αυτοί γιατί πανηγυρίζουν. Έτσι τους έχει πει ο Ντέμις. Είχαμε ξεφτυλιστεί παγκοσμίως. Δηλαδή νομίζανε ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε έτσι μαλάκες. Θα τρώμε γκολ και να πανηγυρίζουμε. Άλλο τα λαβέρε εκεί. ΑΕΚ. Διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Και για να τελειώνουμε εκείνη την επταετία που πήγε το Παναθηναϊκό στο Γουέμπλεϊ, εκείνη την εποχή. Παραδόξως πώς έγινε, πώς έτυχε, ο Στυλιανός Πατακός μαζί με τον Αχιλλέα τον Ασλανίδη βγάλανε κομμουνιστές τον Γιώργο τον Σιδέρη και τον Ραμέ τον Αργυρούδη και τον Ρολάν Κουρμπή, τρεις παίχτες του Ολυμπιακού, τους βγάλανε κομμουνιστές και τους διώξανε από Ελλάδα γιατί πηδάγανε τον Παναθηναϊκό. Και τους βγάλανε κομμουνιστές. Ο ένας πήγε στην Άντβερ, στο Βέλγιο Σιδέρης και ο Ρολάν και ο Ρωμένα Αργυρούς τους πήγανε στη Γαλλία. Και παραλίγο να διώξουν και τον Γιούτσο. Γιατί ο Μπούκοβι... Και τον Μπούκοβι, σωστά. Ο Μπούκοβι ήταν κομμουνιστής. Ήταν από Ουγγάρια, εντάξει, ναι, δηλαδή τι ακάνε. Πώς θα τους διώξουν από Ουγγάρια, φυγγέτε λένε από εγώ. Ναι, επειδή ο Σούρπης... Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κομμουνιστές. Είχε σκίσει όλες τις φανέλες του Σιδέρη, πώς θα τον πιάσει. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κομμουνιστές να του διώξουν. Όχι, αυτή η ομάδα ήταν πάντα με τον Βασιλιά. Παντού, πάντα με τον Βασιλιά. Με οτιδήποτε κυβέρνηση. Και πάντα. Γιατί τώρα που δεν έχουμε Βασιλεία, πάλι μαζί δεν είναι. Ή βλέπεις τίποτα διαφορετικό. Σωστό. Εμπρός. Σε ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλές γιορτές. Επίσης. Ολυμπιακάρα, είμαι από την Πηγάδα, στην Πειραϊκή. Πηγάδα, μπράβο, εδώ πατρίδα. Το όνομά σου, αδερφέ μου. Ναι. Ναι, το όνομα, ένα όνομα δώσε μας.
Ο Σκατιάρης είμαι και θέλω... Μπράβο, φάτα. Ρε, άκου τώρα. Ό,τι κάνετε, μόνο και έτσι... Λοιπόν, πήγαινε βρες τον προηγούμενο που κάνει την προεργασία. Εσύ είσαι το αποτελέσματος. Ο άλλος είναι όλο πορδί και ιδέα. Πήγαινε βρες το... και νοθείτε εκεί πέρα, δείτε τι σκατά θα κάνετε. Γεια σου, αδερφέ μου, Νεκτάριε. Από την Ιταία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, τι έχουμε, ρέψιμο. Όχι, όχι. Κανονικά όλα, πάμε, έλα. Εγώ θέλω να πω ένα συμπέρασμα που έχω καταλήξει. Ναι. Ότι όλη η Ελλάδα είναι πράσινη πλέον. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα μαζί με το συμπέρασμα. Πότε κατέληξες. Έχεις καταλήξει κι εσύ και δεν το ξέρεις. Έχεις καταλήξει. Και όπου σας βρίσκουμε... Ναι, 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 όπου θα μας πλάνετε μια μάντρα. Έχεις καταλήξει κι εσύ μαζί με το συμπέρασμά σου και δεν το ξέρεις. Κοίτα την κατάληξη. Άκου, πράσινε λαγέ. Άκου. Δεν υπάρχει αυτό το όνειρό σου. Πολύ χρόνο. Ποιο? Έχει καταλήξει. Α, έχει καταλήξει. Ωραία. Είσαι καταλήξει. Καλησπέρα. Έχεις καταληφθεί. Χούλιγκαν το σπρέι. Αυτή είστε. Έλα, κακή. Έλα. Δεν σου λέω η ώρα του παιδιού. Έλα, πάμε. Έλα, φίλε μου. Τακισέ αυτό είναι. Μίλα στον κοινό σου. Αφού δεν μιλάει. Δεν... Είπε, έλα, τάκι. Έλα. Εντάξει, μιλήστε και μεταξύ σας και μετά μιλάτε και στο τηλέφωνο. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι. Βρέθηκα και στο Παναθηναϊκό, γιατί εγώ είμαι ΑΕΚ. Βρέθηκα και στο Wembley. Για πέστε μου και την Instagram του Ερυθρού Αστέρα, αν μπορείτε, γιατί μ' άρεσε. Ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέβης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους, πια δεν ήταν το 3-0. Για την πρόκριση, αισθάνθηκα ότι δεν αισθάνομαι καλά. Λέει ο κύριος Πατακός, ήταν δίπλα μου, τι λύσαξες για να με καθησυχάσεις. Λοιπόν, μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και του κάνω, για όνομα του Θεού, του λέω, είναι ο πρέσβης δίπλα μου και μου λέει, δεν ξέρει ελληνικά γρή. Και μου λέει ο πρέσβης απ' την άλλη, εκείνη τη μέρα είχα βγάλει, μου λέει ο πρέσβης, μη στεναχωρήσετε, κυρία Παπαδοπούλου, το πληρώσατε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Αυτή είναι η εγκληματική οργάνωση, όχι αυτή που φαντάζεστε και λέτε ψέματα. Όπου κατασκευάζετε. Το είδατε. Ομολογία. Είστε οι φωνιάδες, είστε οι εγκληματίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και τη τιμή των εισιτηριών. Το καταλάβατε. Κάτσε, έπεσε τιμή, κάτσε, θα τα λέμε όλα. Και μετά από 5-6 χρόνια, το 76 νομίζω, βάλατε και τα λεφτά με στα λουλούδια για τον Ηρακλή με το Ροκίδι. Ποιον? Εντάξει είμαστε. Το Ροκίδι. Δηλαδή κάπως έτσι. Δεν υπάρχει Ροκίδι. Το άλλο, πώς το λέω. Ναι, εντάξει, πού να το θυμάμαι, έχουν 100 τέτοιους που πιάνανε τότε. Θυμάσαι. Όχι, πού να το θυμάσαι. Είναι 70 χρόνια πριν. Να το θυμηθώ. Πρέπει να το θυμάσαι. Λοιπόν, μετά από τότε κάνατε αυτό. Και μετά από πάλι από 10 χρόνια περίπου. Τον Ορφανίδη. Μπράβο. Μπράβο, Άκη μου, έτσι. Και μετά από 10 χρόνια περίπου, άλλο, αφού έχετε φτιάξει τον Ιδιάνο Έλληνα. Ναι. Τον Ντεμέλο τον κάνατε άσπρο. Όχι τον ταξιτζή από το λιμάνι τον Ντεμέλο. Τον Ντεμέλο, τον Αράπη τον κάνατε άσπρο. Αράπη, κάλο και αγκάλο. Από το Αγρίνιο λέει αυτό. Και Αράπη έχω. Μαύρο τον Αγρίνιο. Τέλος πάντων. Ναι. Βάζετε και το ΔΕΔΕ. Πολυκατοικία σηκώθηκε στην Καλαμάτα. Η πρώτη πολυκατοικία. Άμα μπείτε μέσα site θα τα δείτε. Εδώ τι είναι, πούλμα. Η εντάξει, πρώτη πολυκατοικία. Μπράβο. Που σηκώθηκε λοιπόν, ήταν του ΔΕΔΕ. Δίνει τα 3 πέναλτι. Πάει το πάνω σήκωμα. Τρεις ολόκληρες. Που θα μιλήσετε εσείς για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Βέβαια και η ΑΕΚ έχει κάνει με την Πενδυβέ στο Σέρε. Πάμε σε ένα γεμάτο 10.000, 5.000 τι ήταν τότε. Χιλιάρικα δεν είχατε βγει. Χιλιάρικα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Πάμε. Κοιτάξτε το βόθρο σα. Και αφήστε το αστέρι που λάμπει. Ναι. Για έλα, φίλε μου, τι είπε εσύ. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος, Ολυμπιακός. Και θέλω να μου πεις μια πρόληψη για το παιχνίδι Πενταπλάκων ως πήρε η Φυσοχωρίου. Τι είπε? Τι θέλει, τι μια πρόληψη. Για πες τις ομάδες, δε. Κάτσε, για καλή ομάδα. Ποια είναι η πρώτη ομάδα? Πώς κόβεις να σπήρε η Φυσοχωρίου. Εσύ άλλο, η Ασπίδα. Πώς είναι είπε την ομάδα, ρε. Την πρώτη, την ομάδα πες. Ασπίδα η Φυσοχωρίου. Και η άλλη. Δόρυ η Φυσοχωρίου. Πώς?
Και πόσο ήρθανε. Όχι, πόσο θα έρθουνε. Α, 3-3, φίλε, άστο, το ξέρω, το ξέρω εγώ. 3-3. Τάκη, πιστεύεις η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Ποιος, η ΑΕΚ. Σε ποιο άθλημα. Ναι. Σε ποιο άθλημα. Στο ποδόσφαιρο. Όχι, αγόρι μου. Μπορεί να πέσετε κιόλας, από ό,τι βλέπω. Όχι, σαν ΑΕΚ. Δεν είπα, ο άνθρωπος είναι ασπίδα μεσοχωρίου. Δεν είναι... Λοιπόν, εντάξει, εσύ το βλέπεις να, το... να γίνεται αυτό που λες, που φαντάζεσαι. Να μιλήσουμε για την ασπίδα μεσοχωρίου, άστε να μιλήσουμε για σοβαρή ομάδα. Λοιπόν, άκου φίλε μου, είναι 3-3. Το άλλο 3-3 θα έρθει. 3-3, μη μαλώσει το χωριό, να είστε όλοι αγαπημένοι. Για την ΑΕΚ, άστο το να σου λέω, δεν βάζουν γκολ με τίποτα αυτοί. Καλές γιορτές. Πούλμαν. Ντέρμπι, ναι, είναι και τονικό ντέρμπι. Η ασπίδα με τον Δόρη μεσοχωρίου. 3-3 θα έρθει, μου το έλεγε ο Λουκάς. Ναι, ο Ριτσάσπης. Είναι επόπτης αυτός. Εμπρός. Του χωριού επόπτης. Πάμε, ναι. Είναι και, και αγροφύλακας. Φουρνάρης είναι και Μανάβης. Και αγροφύλακας όλο. Το πρωί αγροφύλακας το ναι, βράδυ. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι. Χωροφύλακας. Έλα. Άσε ρε Θανάστα, να κουρδίσουμε πάλι. Έλα. Τι όχι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς. Ναι. Εγώ παιδιά. Δεν είναι άγρομαι, εσύ. Έγινε. Παιδιά πάνω αυτά, πώς είμαι εγώ. Το όνομά σου μόνο, πες μας. Παναθηναϊκός Γιάννης. Γιάννης. Ωραία. Ναι. Αυτό που λέτε για τότε που πήγε ο Παναθηναϊκός τελικό, ωραία. Ναι, τον Τάκη μιλά, εδώ είναι... Πες. Μ' ακούτε, παιδιά. Ναι, ακούω, ακούω. Για τότε που λέτε ότι ο Παναθηναϊκός πήγε τελικό με 4 παιχνίδια, Τάκη, έτσι. Ναι, Ζενέσες, Σλόβαν, Έβερτον και Ριδού Αστέρα. Ναι. Γιατί δεν πήγε ο Ολυμπιακός με 4 παιχνίδια. Γιατί δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να πάει με βρωμιά. Πώς. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να πάει με βρωμιά στο Γουέμπλεϊ. Δεν μας γέλανε και το ρίτσε. Εμείς κάποια φιλασάρ είχαμε. Δεν είχαμε. Το απάντησα πριν, δεν είχαμε. Που λες για 4 παιχνίδια. Ναι. Που λες για 4 παιχνίδια. Ναι. Γιατί δεν πήγες εσύ με 4. Σου απαντώ ρε φίλε. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να πάει με βρωμιά στο Γουέμπλεϊ. Δεν είμαστε ακευνοημένοι της Χούντας ρε φιλαράκο μου εκεί πέρα. 20 χρόνια είσαι μέσα σκατά ρε φίλε. Θα σκατάσεις. Αυτή η μαλακία που είπες, γιατί δεν πήγε ο Ολυμπιακός. Δεν πήγε γιατί ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είχε πάνω του με Χούντες και τέτοια. Δεν είχε, ήταν ο Ολυμπιακός. Θα σε βοηθήσω. Όχι ρε, και να σε βοηθήσω. Ο Ολυμπιακός είναι δοξασμένος, πάει να με τους παλιούς που πάει. Λοιπόν, και να σου αποδείξω εκείνη την εποχή, ένα σκάνδαλο που έγινε εις βάρος του Ολυμπιακού είναι το μοναδικό που έγινε και υπάρχει ακόμα. Ο Γουλανδρής είχε αγοράσει μια μεγάλη έκθεση στο Ρέντι, να φτιάξει γήπεδο. Σηκώνει 20.000 θέσεις, είχε ρίξει τα πετάκια, 20.000, θα πήγαινε 6.000 στο γήπεδο τότε. Και πάει ο Ασλανίδης ο Αχιλλέας και λέει, θα το ονομάσεις, τότε ήταν η Χούντα, θα το ονομάσεις Ασλανίδιο Στάδιο. Δεν δέχτηκε ο Γουλανδρής, Ολυμπιακός, ο Γουλανδρής θα το ονομάσει Ολυμπιακός, και όπως θα το ονομάζει. Πάντως Ασλανίδιο Στάδιο δεν ήθελε Ασλανίδιο Στάδιο. Δεν δέχτηκε ο Ολυμπιακός και θα δεχότανε να πάει όπως πήγε ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ. Λοιπόν, άκου φίλε. Γιατί δεν πήγε και εσύ. Το απαντήσαμε προηγουμένως, δηλαδή ήταν άστοχο το τηλέφωνο. Να απειλήσω. Ναι. Ήταν άστοχο το τηλέφωνο, φίλε, και χάλασες και τσάμπα τα λεφτά σου. Μιλάγαμε για τους παίχτες που έδειχνε η Χούντα και τους έστελνε για να μην σας κερδίζουν εδώ πέρα μέσα, τους έστελνε σαν κομμουνιστές σε άλλες ομάδες. Έτσι. Εμείς, όπως έκανε αυτά, έτσι αβάνταρε και τον Παναθηναϊκό να φτάσει εκεί πέρα που πήγε με τα στάρια και αυτά. Τα είπαμε. Τι θες να σου πούμε άλλα. Γιατί χάλασες τα λεφτά σου. Και πάμε. Ένα άλλο, γιατί όλος ο κόσμος πρόσεχε τι θα πει η Δέσποινα. Κάποια στιγμή το βιντεάκι αυτό έδειξε μία φάση. Είναι, θέλω να την ξαναβάλουμε, να τη δείτε, να με δείτε πώς περπατάνε οι παίχτες. Δεν υπάρχει αυτό, σε παρακαλώ, βάλτε το. Να, μην ακούτε τη Δέσποινα, δέστε τους παίχτες μόνο. Πάμε σε μια γραμμή. Όχι, να το βάλουμε, να το δούμε. Έλα τώρα. Για να δούμε με τον Παναθηναϊκό σχολείο. Όχι, όχι, να δεις πώς πρέπει να τα πατάνε. Όχι, άκη, δεν υπάρχει αυτό. Είναι σκάνδαλο του αιώνα. Να το δει και εδώ. Άστο εδώ, πάμε. Άστο εδώ, πει αυτά που θα πει. Τι να δει, αφού έχει ένα δευτερόλεπτο πάτσε, τώρα. Δεν γίνεται τώρα, τι να κάνει. Μα ένα δευτερόλεπτο, ωραία, πάμε να δούμε που περπατάνε. Αυτό το 2 δευτερόλεπτα. Τι δεν έχει. Μα δεν φαίνεται, ρε Τάκη. Δεν φαίνεται τώρα το. Μπορώ να βλέπω εγώ τέτοια πράγματα. Βεβαίω η αγωνία. Να μην μπει γκολ από τους κλάδους. Δεν υπάρχει αυτό εδώ. Το βλέπετε. Εδώ το βλέπετε. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, να τα ρε. Κοίτα τι ωραία πράγματα. Πάρε την αδελφή και μίλα. Όχι, δεν είναι αδελφή. Ο άνθρωπος είναι μια ευαισθητή. Γεια σου, γεια σου λεβέντη μου. Τι. Η Λέλα Τρέλα είναι από Φρεατίδα. Ποια είσαι.
Ποια είσαι? Η Λέλα Τρέλα. Λέλα Τρέλα. Ναι. Ωραία. Θες να μιλήσεις με την Μπέλα του Μπέλα? Όχι, είμαι τρελή για τον Τάκη και θέλω να του παίξω τις μπούκλες. Έλα, Τάκη. Τώρα έρχεται, δεν περίμενε, ρε. Ρε, σου κάνει αυτό εδώ. Σου κάνει, Στέλλα Τρέλα. Λοιπόν, τι άλλο, να, ορίστε. Συνενεχείτε. Έρχεται. Μίλα, Τάκη. Εσένα θέλουνε, ρε. Εμπρός. Έφυγε η Μπέλα την Μπέλα. Έλα. Έλα. Έλα, πάμε στο επόμενο περιστατικό. Ναι, Τάκη. Καλά το είπα. Έλα, σου μιλάνε. Άκη. Άκη, Τάκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Γεια σου, φίλε μου, χρόνια πολλά. Γεια χαρά. Για τον Ασλανίδη, για πες για το σύμψιμο δεκάρα. Μάλιστα. Γιατί το σύμψιμο δεκάρα. Εντάξει, χρόνια πολλά, να είσαι καλά, αγόρι μου, θα τα αναλύσω, Τάκη, και αυτά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, Τάκη. Τάκη. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε μου. Ολυμπιακός από τον Γκίζη, ονομάζομαι Νίκος. Νίκος. Παίρνω για να μπεις για την ασπίδα και ψυχορείο. Μπορείστε. Πάλι. Κάτσε ρε εσύ. Τι είπε. Η ασπίδα νεοχωρίου. Πού παίζετε, στη Μαλαισία. Αυτό. Τι είναι. Εμπρός. Τι είναι αυτό το νεοχωρίο. Είναι η ώρα του τρελού τώρα. Έλα, πάμε στο επόμενο περιστατικό. Έλα, φίλε μου. Έλα, έχουμε... κάτι έχει μείνει. Εις πράκτορα, για λέει, και τι έχουμε. Τι, έλα, λάρα, σαλάβι, εσύ. Όχι, τι έπαιρσε. Το πτώμα. Τι γνώμη έχετε για το Βασέχα, 6 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ και 7 στον ΠΑΟ. Εμείς, γιατί όχι, τα έχουμε αναλύσει, θα δούμε πώς θα τα πάρει και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και με ποιο τρόπο θα τα πάρει και θα πάρουν, αν θα πάρουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι άλλη περίπτωση της ΑΕΚ και άλλο τα 7 του ΠΑΟ. Είναι σκάνδαλο τα 7 του ΠΑΟ. Καλά, όχι το άλλο δεν είναι, τέλος πάντων. Πείτε για τα πράσινα δάνεια, Τάκη, πες για την BMW με τα 5.000. Η χιλιάρικα δάνεια, σε πρόλαβε. Ξεχάσετε να πείτε για το κύπελο με το σύμψιμο της δεκάδας με το Ασλανίδη. Βεβαίως. Δεν υπάρχει και αυτό. Και το, είναι ο Σιδέρης και ο Δωμάζος, κάνει έτσι ο διαιτητής και το δίνει στο Δωμάζο. Ναι. Και πανηγυρίζει ο Δωμάζος και λέει ο Σιδέρης, θα το δω και εγώ ρε παιδιά, ναι. Τι έγινε. Ας, εντάξει μας. Και λέει τι λέει, κορώνα ή γράμματα, λέει κορώνα. Κοίτα και τα δύο κορώνα. Όχι, το ρίξε μόνο στο Δωμάζο. Να τα βάλει το δικό σου, θα γυρίσει ανάποδα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Ορίστε. Τι είναι αυτό, ασθένεια. Αυτό ήταν μόνο. Και πολύ σου ήταν. Σκέψη να ήταν. Κάνα ασπίδα νεοχωρίου, δεν μπορούσα να το πει. Εδώ τη σύλλαβο, μπαμ, μπαμ, καθάρισε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλης από Κόρινθο. Ορίστε, τι είπε ο κύριος. Βασίλης, γεια σου, Βασίλη. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Επίσης, Βασίλη. Λοιπόν, μ' ακούτε? Ακούμε, Βασίλη. Τα Βαζέλια, για μια ζωή θα πληρώνει τα 9 χρόνια που δεν είχαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και μας αδικούσανε. Αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο, δεν πολλοί μιλάνε και δεν τους πάει. Τα πολλά λόγια είναι φτωχιά. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Καλά Χριστούγεννα. Εμείς θα παίρνουμε το πρωτάθλημα γιατί παλεύουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν κοιτάμε με το στόμα ούτε τι ντουβάρια να βάφουμε, ούτε να λασπολογούμε τον καθέναν. Κοιτάμε τη δικιά μας την ομάδα και πώς θα την κάνουμε πάντα καλύτερη και πιο αξιόμαχη. Εμπρός. Έλα, Άγγι. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Γεια χαρά. Τα 23 εκατομμύρια που έχει βάλει ο Αλαφού. Ναι. Ας πω, είναι και Θωμαΐδηδες μέσα και όλοι οι Ιωμιάδοι. Αυτά είναι τα λεφτά, ρε. Εκεί έχουν πάει τα λεφτά. Δεν είναι διευκρινή. Και το ραδιόφωνο. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα, Αυτό θα είναι προφανώς. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει δει τίποτα λεφτά. Και κυλίκια από εδώ, από εκεί. Ναι, αλλά αυτά δεν φαίνονται, είναι μαύρα. Ναι. Τι να πει εδώ. Ο άλλο σήμερα ο Μελισσανίδης τι έκανα, ρε. Τον είπε σήμερα. Περιμένει την Παρσελόνα. Τι έκανε.
Τι έκανε Ξυγιαντής? Ήταν, ήταν 8, όσο κόσμο και να έχει, εγώ τον σέβομαι, εντάξει. Ήταν πόσος κόσμος είχε σήμερα η ΑΕΚ. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω, 50 έδινε στο ίντερνετ, στο τέτοιο, στο παράνομο. Γιατί στο κουμπόνι δεν μπορεί να είναι ο Μελισσανίδης. Έτσι κοροϊδεύει ρε φίλε. Αυτό γελάω. Εσύ πώς το είδες το παιχνίδι σήμερα, η ΑΕΚ, τάπος όλα, μετά το 70. Κοίτα να δεις, άκου να δεις. Αν έχει παίξει, εγώ τις ομάδες τις βλέπω, ειδικά τώρα μια που με ρωτάς εμένα. Μόνο όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό του βλέπω. Το ξέρω ότι κοροϊδεύουν. Τα έχουμε πει από το καλοκαίρι. Είναι ένα παιχνίδι για τέτοια. Γιάννη, είπαμε. Όχι, Δημήτρης. Δημήτρη, άκου. Ένα όνομα θα πετύχει. Αυτά τα έχουμε πει εμείς κάνα δύο χρόνια πιο πριν. Έτσι. Και πολλοί μας λέγανε μπαθείς ότι τι έχετε, παίρνουν τηλέφωνο εδώ, τι έχετε με την ΑΕΚ. Τι έχουμε, ρε, σου λέμε εμείς να ανοίξουν τα μάτια σου. Μπράβο, έτσι κι αλλιώς, εμείς εδώ είμαστε. Μπορεί ο Άκη. Τηλέφωνα δεν έχουν αυτοί οι Άκη. Πάλι δεν έχουν τηλέφωνα αυτοί. Με τι μιλάνε. Που λένε για είμαστε που παρακολουθούσαμε τον Βαγγέλη, τον Μαρινάκη. Ναι. Μελιτζάνες μιλάνε αυτοί ή με τηλέφωνα, δεν έχουν Όχι, δεν έχουν. Μόνο τα τηλέφωνα του Ολυμπιακού είναι τα επιλήψιμα. Εκεί πέρα δεν έχει. Μπράβο ρε, Άγγι, με τι μιλάνε αυτοί, δεν έχουν τηλέφωνα. Εσύ παραγγελία να δώσεις στο σούπερ μάρκετ. Κάποιοι συγκεκριμένοι. Οι δύο πόντι τα έχουν κάνει φέτος πολύ ωραία. Και βλέπω τον Αλαφούση να παίξω. Είναι μια χαρά χάλια. Να σου τώρα τα αθλήματα είμαστε πρώτοι. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από καμία ευρωπαϊκή ομάδα. Οι άλλες έχουν να ζηλέψουν. Πολλο, μπάσκετ. Οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν να ζηλέψουν. Γιατί δεν είναι πολλές. Μπορεί να είμαστε και η μοναδική ομάδα που συντηρούμε τόσα αθλήματα. Μπράβο. Και σε τόσα σπορ, σε τόσα τμήματα τα οποία κάνουν και πρωταθλητισμό στην Ελλάδα. Και παίζουν και Final Four και Champions και τελικούς στην Ευρώπη, έτσι. Να θυμίσω. Να σου πω, πέσαμε με την Μπαρσελονέτα, η οποία ξέρει στον όμιλο, αυτή που κάνει το... Η Έγκερ, την διοργάνωση. Είναι τέταρτη ομάδα, αυτή που κάνει το Final Four. Η διοργανώτρια. Πέσαμε την Μπαρσελονέτα, δηλαδή εκεί που μπορείς να βγεις πρώτος, ο τέταρτος αναγκαστικά θα βγει μέσα στους δύο πρώτους. Τέλος πάντων, ακόμα έχουμε ελπίδες. Όχι, θα πάμε, θα πάμε πολύ καλά. Έχουμε 4 παιχνίδια στην έδρα μας. Από τα 6 στα 4 στην έδρα. Άκου να σου πω, μια και θύμισες κάτι για τη τηλέφωνα που ανοίγουνε, θέλω να ανοίξουν τα τηλέφωνα. Ναι, ένα λεπτό, να σου πω τα ονόματα που θέλω να ανοίξουνε. Τι έγινε με τον Ταμπίζα, να ανοίξουν τα τηλέφωνα που έφαγε ξύλο ο Ταμπίζας και να ανοίξουν και τα τηλέφωνα. Και να ανοίξουν και τα τηλέφωνα. Πέρυσι που μπήκαμε μέσα. Αυτοί που μπήκανε μέσα πέρυσι. Πέστα ρε Τάκη, πέστα. Αυτοί να ανοίξουν και εκεί τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα αυτά να ανοίξουν. Το ξύλο που έβαλε τα... Ρε, άκου. Οποιοδήποτε τι, άκου. Με τους συγκεκριμένους. Δημήτρη, μια που μιλάμε για τους συγκεκριμένους. Ρε, πίτσα να παραγγείλουνε, τηλέφωνο για πίτσα να παραγγείλουνε, θα έχουνε κάνει 3 κακουργήματα στο τηλέφωνο. Που μου λένε πίτσα να παραγγελία στο Βλατζίδου Κορακάνο, θα έχουνε 3 κακουργήματα. Ευχαριστώ φίλε Δημήτρη, να είσαι καλά. Έχουμε 2 λεπτά. Καλές γιορτές ευχόμαστε. Πάμε στο τελευταίο. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εντάξει, εσύ θα ήσουν, ποιος θα ήταν. Και εμείς. Έλα, Άκη, Τάκη, μ' ακούτε. Εμείς είμαστε, έλα, ναι, σ' ακούμε. Έλα, αδελφέ, εννοείται αρρώστια Ολυμπιακός. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που κάνει να νιώθω υπερήφαντος σαν άντρας είναι ο Ολυμπιακός. Είναι κι άλλα. Εννοείται και τον Τάκη, τον ξέρω από το Alter Ego πριν 20 χρόνια και τέτοια, στο Νέο Ηράκλειο και τέτοια. Εννοείται ότι είναι, ο άνθρωπος είναι αδελφός μου δηλαδή. Παιδιά, τι να πω, αγαπώ την ώρα και τη στιγμή που ξεκινάει η εκπομπή. Δηλαδή, τρέλα, είμαι 40 χρονών. Παιδιά, τι να πω, η Ολυμπιακάρα είναι το μόνο πράγμα σταθερό που μου κρατάει τη ζωή μου χαρούμενη. Αυτό θα σας πω μόνο. Δεν θέλω να γλύψω οτιδήποτε τέτοια. Δεν γλύψεις. Ολυμπιακάρα, νιώθουμε και εμείς. Το συναίσθημά σου. Τώρα τους έχουμε πάρει από κάτω. Πάντα. Και έτσι τους αξίζει.
Γιατί αυτό θέλανε μια ζωή, να τους έχουμε από κάτω. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ξέρω. Όχι, συγγνώμη, από την πόλη στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό θέλανε. Αυτό θέλανε. Να έχουν έναν Ολυμπιακό από πάνω τους. Και εντάξει, αυτό παρακαλούσανε. Είχαν το Βαρνογιάννη, το διώξανε. Αυτό παρακαλούσαν μια ζωή να είναι από κάτω. Και αυτό είναι αυτό. Και αυτό πετύχανε. Άντε λοιπόν τώρα. Άρα είναι πλήρως επιτυχημένοι. Και αυτό γουστάρω, ρε φίλε. Έγινε φιλαράκο, να σε καλά. Καλές, καλά Χριστίνα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Είναι πλήρως επιτυχημένοι σε αυτό. Και άμα το πούνε θα είναι ακόμα πιο επιτυχημένοι και θα τους έχει φύγει και ένα βάρος. Τι πάνε και κάνουν τους παλικαράδες και τέτοια, αφού αυτό που λες είναι. Θέλουν στην ουσία να είναι πάντα από κάτω. Λοιπόν, καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα. Τι είναι, να διαβάσουμε αύριο, κάτι. Αύριο, τι αύριο. Πρέπει να διαβάσει κάτι. Στο Ρέντι, παιδιά με την κυβέρνηση. Διαβάσει και το τελευταίο. Η Άρσενα Κερατσινίου κέρδισε τη Σίτη Δραπετσόνας. Τρένιο στην Πρέμιερ Λιγκ. Από αυτούς τους φουκαράδες αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. 2-1 κέρδισε η Άρσενα Κερατσινίου. Τη Μάντσεστερ Σίτι Καμινίων. Λοιπόν, καλές γιορτές ευχόμαστε. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα πάλι. Με άλλα νέα, όλο και κάποια πουσιά θα έχουν κάνει μέχρι τότε. Θα την ξαναπούμε. Γεια σας. Καλά Χριστούγεννα.